Καλησπέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους του θέατρου ΕΠ και τους καινούριους και τους παλιούς. Καλώς ήρθατε στην τρίτη κατά σειρά μας improv παράσταση, το τρίτο μας κατά σειρά improv live show. Είμαστε το θέατρο ΕΠ, για την ώρα μόνο εγώ, όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν τη σειρά τους. Να καλωσορίσουμε όσους έχουν ήδη συντονιστεί στην παρέα μας και θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να εμφανιστούν και οι επόμενοι καινούργιοι μας και παλιοί φίλοι. Ενημερώνουμε ότι είμαστε το θέατρο F, ομάδα θεάτρου από τη Θεσσαλονίκη, φυσικά τώρα σκορπισμένη σε διάφορες έτσι, πόλεις της Ελλάδας και κλεισμένη στο σπίτι μας εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει να βάλουμε την τέχνη μας κάτω και να την δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλο κόσμο πέρα από εμάς. Σήμερα λοιπόν, έχουμε αποφασίσει σε συνεργασία με το σώμα Φίλων Αμαία δράση για το κάτι άλλο. Και από όσο ξέρω, όταν λέω αυτές τις λέξεις, ο κόσμος γύρω μου χειροκροτάει και φαίνονται μόνο τα χέρια του στην κάμερα. Δράση για το κάτι άλλο. Τέλεια. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την παράστασή μας αυτή, το σώμα Φίλων Αμαία δράση για το κάτι άλλο. Ένα εθελοντικό σωματείο που αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Το σωματείο δράση για το κάτι άλλο στεγάζεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και περίπου μια δεκαετία και βοηθάει με καινοτόμα προγράμματα την απασχόληση και την επανένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στο φυσικά στο κοινωνικό σύνολο. Σύνθημά τους είναι «Στον κόσμο που φτιάχνουμε». Θεέ μου, το ξέχασα πάλι. «Στον κόσμο που φτιάχνουμε δεν περισσεύει κανείς». «Στον κόσμο που φτιάχνουμε δεν περισσεύει κανείς». Μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια την οποία πάμε να στηρίξουμε και εμείς με τη σημερινή μας παράσταση. Με τις δωρεές που μπορείτε να κάνετε μέσω Εθνικής Τράπεζας και μέσω PayPal, θα μπορέσουν οι εθελοντές και οι απασχολούμενοι σε το Σωματείο Δράση για το κάτι άλλο να προμηθεύσουν το κατασκηνωτικό τους πρόγραμμα φέτος το καλοκαίρι. Οπότε, σιγά σιγά να αρχίσουμε να γνωρίζουμε την ομάδα μας που πήγε για 9.30 και έχουν συντονιστεί ήδη 28 άτομα. Ξεκινάμε με τη Μαριαλένα μας. Μαριαλένα. Καλώς τη Μαριαλένα. Καλησπέρα. Γεια. Συνεχίζουμε με την Άννα. Γεια σου, Άννα. Γιώργη. Σκιάχτηκα, γυναίκα. Γεια σου, Γιώργη. Μας τα κάνεις αυτά. Μαρία. Hello. Hello. Λίδα. Ηλίας. Κάτσε ρε. Καλησπέρα, παιδιά. Τι είναι. Τι έγινε, ποιος έγινε. Κάποιος με τράβηξε το. Είσαι καλά, ωραία. Ναι. Κωνσταντίνα. Και Μάριος. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή από τους σχεδιαστές. 3 και 2, 5 και άλλοι 3, 8 της ομάδας θεάτρου, θέατρο F. Θα έχετε τη χαρά να τους δείτε σε πολλά και διαφορετικά παιχνίδια, έμπνευση των οποίων θα είστε εσείς. Το improv βασίζεται σε πολύ πολύ βασικούς κανόνες, ως σκελετό κάποιων ασκήσεων. Σενάριο δεν υπάρχει. Ποιότητα μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Οι δικές μας εμπνεύσεις φυσικά έχουν έρθει από τα improv παιχνίδια του short form, που κρατάνε λίγο και συμβαίνουν πολλά και τα έχετε δει και σε διάφορα διάσημα show της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οπότε θα δείτε και τη δική μας προσέγγιση σε αυτά, ο καθένας από το σπίτι του, αλλά όλοι μαζί. Στη τεχνική υποστήριξη, behind the scenes και στα σχόλια του YouTube, έχουμε την Ιωάννα. Ιωάννα! Ιωάννα, πανέμορφη, άνοιξε την κάμερά σου, αν θέλεις. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σας! Η Ιωάννα θα σας ενημερώσει. Έχουμε και τις δωρεές τώρα παράλληλα. Πολύ ωραία. Τις καρφιτσώνω. Καρφιτσώνω τις δωρεές στην ενότητα σχόλια που θα βρείτε δεξιά στο live chat. Φυσικά στην ομάδα θέατρο μπορείτε να κάνετε subscribe στο YouTube. Δείξτε βρε παιδιά. Και εμάς, όπως και τις δράσεις για το κάτι άλλο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram για τις επόμενες δράσεις μετά τη σημερινή μας παράσταση. Στην Ιωάννα μπορείτε να δίνετε και τις προτάσεις που θα αρχίσουμε να ζητάμε σε λίγο, αλλά φυσικά να τη ρωτάτε μέσα των σχολείων με γιοτάκι. Ωραία. Και για τις δωρεές που μπορείτε να κάνετε, για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δράσεις για το κάτι άλλο για να πάρετε και την απόδειξη της δωρεάς και ούτω καθεξής. Δωρεές, υπενθυμίζω, μπορείτε να κάνετε μέσω Εθνικής Τράπεζας και μέσω PayPal. Πολλά και αυτή που μιλάει είναι η Αλευτή Μακραϊμαδίτη! Χαίρετε λοιπόν.
Πριν ξεκινήσουμε. Ιωάννα, ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, επειδή ξέρω ότι κανένας σχεδόν δεν είναι στην ίδια πόλη με τον άλλο και τα καλώδια μου είναι χιλιάδες μέτρα. Μαργαλένα, από πού μας παίρνετε? Αχ, εσύ, από τα Χανιά. Γεωργή, πού είσαι? Θεσσαλονίκη. Όπως και εγώ. Μαρία, πού είσαι? Θεσσαλονίκη. Άννα. Θεσσαλονίκη. Πριν να βρεθούμε, βρε παιδιά. Λίδα. Αθήνα. Κωνσταντίνα. Αθήνα. Μάριε. Αθήνα. Να βρεθείτε, βρε παιδιά. Ηλία, πού είσαι? Το Ηράκλειο της Κρήτης, κοπέλια. Μακριά μας πέφτει. Να δείτε, γιατί είναι τη Μαργαλένα, βρε. Πάρε με τη Μαργαλένα, βρε. Δεν είναι Κρήτη, είναι Χανιά. Και Ιωάννα, πού είσαι? Αθήνα. Να βρεθείς με τα παιδιά. Εσείς και οι 40-41. Έλα να τα κατοστήσουμε. Από πού μας παρακολουθείτε? Και μην πείτε από το σπίτι μου, όλοι σπίτια μας είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά, όπως και μπορείτε να ξεκινήσετε και τις δωρεές σας. Είμαστε καθόλου ενθουσιασμένοι για τη σημερινή παράσταση. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο δημιουργικοί από τους δράσεις και τα παιδιά. Αν και δεν ξέρω αν θα τους φτάσουμε τόσους στόχους και τα λοιπά, πάμε να γίνουμε όσο δημιουργική είναι και η δράση για το κάτι άλλο. Λοιπόν, το πρώτο μας παιχνίδι αποτελείται από δύο σκέλη. Λέγεται «Τι κάνεις, ωραία το κάνεις». Ξεκινάμε από το «Τι κάνεις». Αυτό το παιχνίδι είναι για δύο αυτοσχεδιαστές αυτή τη φορά. Όσο το περιγράφω, πάμε να αρχίσετε να γράφετε στα σχόλια κάποιες δραστηριότητες, κάποιες χειρονακτικές εργασίες, κάποια σπορ, για να μας δώσετε και την απαραίτητη έτσι, έμπνευση. Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, ξεκινάει ο πρώτος improviser να κάνει μια επαναλαμβανόμενη κίνηση, όπως για παράδειγμα, κόβω τα μαλλιά μου. Ο δεύτερος improviser τι μιμείται ακριβώς και ξεκινάμε να ρωτάμε ο ένας τον άλλο τι κάνεις. Και προσπαθούμε να εναλλάξουμε αυτή την ερώτηση, εναλλάξουμε, υπάρχει, όσο πιο πολλές φορές μπορούμε, μέχρι να εξαντληθούν οι πιθανότητες κάποια από τις δράσεις που προτείνουμε να αντιστοιχεί στην δράση τη σωματική. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, χαιρετούμε το Βερολίνο, τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη με πολλά λάμδα και πολλά ήττα. Λοιπόν, οι πρώτοι improvisers που θα ξεκινήσουν είναι η Λίδα και η Άννα. Καλή επιτυχία! Επιτυχία! Η δράση σας, κορίτσια, είναι κόβω πατάτες. Κάθε φορά που θα ακούμε το καμπανάκι σημαίνει έναρξη και λήξη. Τι κάνεις? Κόβω πατάτες. Άννα, τι κάνεις? Κόβω πατάτες. Λίδα, τι κάνεις? Ανοίγω το νεσεσέρ μου. Άννα, τι κάνεις? Χαϊδεύω ένα γατί μικροσκοπικό. Λίδα, τι κάνεις? Ξεφλουδίζω μια μπανάνα. Άννα, τι κάνεις? Ξεμανταλώνω. Ξεμανταλώνω, ξεκαλουπώνω. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας. Γεια σου, Θήμιο. Παιδιά, εδώ πέφτουν ευρωχή οι προτάσεις. Πάμε στην αμέσως επόμενη που έχει πάλι να κάνει λαφαγός που λίγο να πεινάσουμε, λίγο να φτιάχνουν και τα popcorn των 56 θεατών μας. Γεωργής και Μάριος, ξεφλουδίζετε αυγά. Είτε γελάτε είτε δεν γελάτε. Τι κάνεις? Γεωργή, τι κάνεις? Ξεφλουδίζω ένα αυγό. Μάρια, τι κάνεις? Ανοίγω μια κονσέρβα. Γεωργή, τι κάνεις? Ανοίγω ένα κουτάκι μπύρας. Η εφευρετικότητα με σκοτώνει. Με σκοτώνει. Πάλι καλά όμως που τόσο γρήγορα ατανθάνεις όλα, γιατί οι προτάσεις πέφτουν ευρωχή. Λοιπόν, άρα τι είπες και γιατί σταμάτησες τώρα? Λοιπόν, τώρα αυτό που κάναν τα παιδιά ήταν να προτείνουν συνεχόμενες φορές ότι ανοίγουν κάτι. Έχουμε πει ήδη μια φορά ότι ανοίξαμε κάτι. Έχουμε πει ήδη μια φορά ότι ξεφλουδίσαμε κάτι. Δοκιμάζουμε να είμαστε λίγο πιο εφευρετικοί από αυτό, να δοκιμάσουμε να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας, οι προσφορές μας να είναι λίγο πιο πολυπίκυλες. Έτσι λίγο πιο μπαχαρικό, βρε παιδί. Πάμε να δοκιμάσουμε να τραβήξουμε την φαντασία μας, να γυμνάσουμε τη φαντασία μας, γιατί ακολουθεί χαμός. Μαρία, πού πήγες? Α, ωραία. Μαρία και Ηλίας, έχετε το υπέροχο «κάνω αερόμπικ». Τι αερόμπικ? Αερόμπικ. Αερόμπικ, μάλιστα. Μάλιστα. Ηλία, να ξανακάνεις λίγο πιο πίσω.
Μαρία, τι κάνεις? Κάνω aerobic. Ηλία, τι κάνεις? Σηκώνω βάρη. Μαρία, τι κάνεις? Σηκώνω κάτι σακούλες. Όλοι τώρα. Τι είπα, όλοι τώρα. Πώς σηκώνεις τα λένε, ξέρεις. Ωραία. Αφού σηκώσαμε όλα τα βάρη της ζωής και των σακουλών, πάμε να κάνουμε άλλο ένα, λίγο λιγότερο συμβατικό. Κωνσταντίνα, και ποιος δεν έπαιξε, και Άννα, Κωνσταντίνα και Άννα, μας έδωσε η Αλεξάνδρα ένα πάρα πολύ ωραίο που λέγεται ξεμάτιασμα. Είμαστε λοιπόν στο ξεμάτιασμα. Άννα, τι κάνεις? Σε ξεματιάζω. Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Μετράω φασούλια. Άννα, τι κάνεις? Πετάω νερό στα μούτρα σου. Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Εγώ πατάω μανιωδώς τα κουδούνια στην πολυκατοικία. Άννα, τι κάνεις? Τι κάνω, τα λαγουδάκια με τσιμπάνε και τα πειράζω κι εγώ. Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Βγάζω τα μάτια από κακά πλάσματα. Άννα, τι κάνεις? Κάνω ένα είδος ιεροτελιστικής γυμναστικής. Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Ξεβιδώνω με ταχύτητα βίδες. Τι να ξεβιδώνω. Άννα, τι κάνεις? Στέλνω μακριά, μακριά όμως, τον μπαμπά μου. Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Εγώ, τώρα, Άννα μου, θα σου πω αμέσως τι κάνω. Δεν έχω ιδέα. Άουτ! Το χέρι. Όπως βλέπετε, το ύμπρο δεν θέλει πολύ σκέψη. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι συνήθως και το σωστό. Η πρώτη προσφορά που μας έρχεται είναι συνήθως και η σωστή. Πάμε να παίξουμε άλλη μία επανάληψη του τι κάνεις. Και θα διαλέξω το αρμενίζω τα πέλαγα. Συνεχίζετε να στέλνετε στην Ιωάννα στα σχόλια κάποιες έτσι δραστηριότητες, κοινωνικές εργασίες ή σπορ για να παίξουμε και το ωραίο το κάνεις αμέσως μετά. Και ποιος θα αρμενίσει τα πέλαγα? Μάριε και Μαριαλένα. Αρμενίζετε τα πέλαγα. Μάρια, τι κάνεις? Αρμενίζω τα πέλαγα. Μαριαλένα, τι κάνεις? Κουνφού. Μάρια, τι κάνεις? Κάνω σκιά για να βγω καλύτερα. Μαριαλένα, τι κάνεις? Κρύβομαι γιατί έχω κλέψει. Μάρια, τι κάνεις? Ετοιμάζομαι να πετάξω πολύ μακριά ένα δίσκο. Μαριαλένα, τι κάνεις? Σκουπίζομαι, Μάρια, από τον υδρότα το πολύ. Μάρια, τι κάνεις? Παίζω σε ταινία στο Matrix συγκεκριμένα. Μαργαλένα, τι κάνεις? Ετοιμάζομαι να χώσω σφαλιάρα στον απέναντι γιατί με έπεισε. Μάρια, τι κάνεις? Παίζω σε αρχαία τραγωδία. Εντάξει, δηλαδή, άσε κάποιο ρόλο και για κάποιον άλλο. Εντάξει, Μάρια, όλα σβάρα. Matrix, αρχαίες τραγωδίες. Πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπουμε, όσο πιο περιγραφικοί είμαστε, τόσο πιο πολλά συμβαίνουν. Είμαστε στους 56 viewers αυτή τη στιγμή. Γεια σε όλους. Ξεκινάτε να βλέπετε εμάς, ξεκινάτε να κάνετε και τις δωρεές σας στο Σωματείο Φίλων ΑΜΕΑ. Για τις προμήθειες του κατασκηνωτικού της προγράμματος φάτης στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ξεκινάμε, συνεχίζουμε με το «Ωραία το κάνεις». Και είναι στην ίδια φιλοσοφία μια επαναλαμβανόμενη κίνηση που αντιστοιχεί σε κάποια δραστηριότητα από τις προτάσεις σας. Αυτή τη φορά, να ρωτήσουμε το συμπαίκτη μας, τι κάνεις, υποθέτουμε εμείς μια δράση. Και του λέμε, ωραία το κάνεις. Το οτιδήποτε από αυτά που κάνεις. Λοιπόν, όσο σας αφήνω στην αναμένα κάρβουνα, ανάβω λαμπάδα για το Πάσχα, Λίδα και Μάριος. Ωραία που ανάβεις τη λαμπάδα για το Πάσχα. Πάλι εγώ. Λίδα και Ηλίας. Εννοούσα Λίδα και Ηλίας. Αλλά δεν πειράζει, παίξε! Ευχαριστώ. Λίδα, ωραία την ανάβεις τη λαμπάδα. Μάριε,
ωραία πιλοτάρεις αυτό το, πώς λέγεται, αυτό το θαλάσσιο μηχανοκίνητο σκάφος. Λίγα, ωραία την ανοίγεις την καταπακτή για να πέσουν οι κροκόδιλοι πάνω στο κεφάλι. Μάριε, ωραία χτυπάς την καμπάνα. Λίδα, ωραία εωρίσε με το σκηνί σαν τον Ταρζάν. Μάριε, ωραία που βάφεις το ταβάνι. Λίδα, ωραία που ανακατεύεις το φαγητό στην κατσαρόλα. Μάριε, ωραία που κουνάς περήφανα τη σημαία. Λίδα, ωραία που κάνεις χαρακίρι στον εαυτό σου. Μάριε, ωραία που δίνεις ένα πιάτο φαΐ στο διπλανό σου. Λίδα, ωραία που μου δίνεις και εμένα ένα πιάτο φαΐ. Ευχαριστώ. Σαν κάποιος να πίνεσαι. Λοιπόν, έχω μάθει ότι η Μαρία και ο Ηλίας κάνουν πάρα πολύ ωραία υπασία. Η επόμενη μας πρόταση, λοιπόν, από τον Eating Candy Ninja είναι η υπασία. Οπότε ξεκινάμε να κάνουμε ηλικιωδώς υπασία ωραία. Ηλία, ωραία κάνεις υπασία. Μαρία, ωραία πεινάζεις τα χαλιά. Ηλία, ωραία διευθύνεις την ορχήστρα. Μαρία, ωραία κάνεις αέρα στο κοινό μας. Ηλία, ωραία κάνεις αυτή την άσκηση για τα χέρια. Μαρία, ωραία κοπανάς τα σφυριά πάνω στο, στα καρφιά. Ηλία, πολύ ωραία δείχνεις τα χέρια σου στον κόσμο. Μαρία, πολύ ωραία που δεν ξέρω τι κάνεις. Ηλία. Άντε καλά. Και στο πνεύμα των ημερών θα πάμε να παίξουμε ένα τελευταίο ωραία το κάνεις. Με ποιος δεν έπαιξε ωραία το κάνεις. Γεωργής, Μαριαλένα. Ωραία το κάνεις, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε τηλεεκπαίδευση. Πάμε να κάνουμε τηλεεκπαίδευση. Γεωργή, ωραία κάνεις τηλεεκπαίδευση. Μαριαλένα, ωραία σκάβεις ένα λάκκο να τάψεις το τσαυρό σου. Γεωργή, ωραία γαργαλάς αυτό το μικρό κουνελάκι που έχεις μπροστά σου. Μαριαλένα, ωραία που μου κάνεις γούτσου, γούτσου, γούτσου. Γεωργή, ωραία που τρως με αυτόν τον περίεργο τρόπο το καρότο που έχεις μπροστά σου. Μαριαλένα, ωραία που μου ξύνεις την πλάτη. Γεωργή, ωραία κάνεις το σκύλο. Μαριαλένα, ωραία. Ξόρκια! Ωραία ξόρκια. Ωραία ξόρκια, βρε παιδί. Ωραία, ρε παιδί μου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα και έχουμε άλλα 39. Έχουμε 63 viewers αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε για την προτίμηση. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο επόμενο μας παιχνίδι. Το επόμενο μας παιχνίδι είναι γνωστό στους κύκλους του ύπρου και λέγεται αλλαγή. Σε αυτό το παιχνίδι, κάπου εδώ, να σας πω ότι θα χρειαστούμε κάποιες σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είτε κάποιος δάσκαλος με το μαθητευόμενό του, είτε κάποιος φίλος μαζί με το θηρίο του, είτε κάποια δύο πρόσωπα ιστορικά από την Οδύσσεια ή από την Disney. Οτιδήποτε. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε σχέσεις όπως πατέρας και παιδί, σχέσεις όπως δύο αγαπημένων εραστών. Πάμε να γίνουμε όσο πιο δημιουργικοί μπορούμε, γράφοντας στα σχόλια για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, έχουμε δύο improvisers πάνω στη σκηνή, οι οποίοι με βάση αυτή τη σχέση κάνουν μία σκηνή που εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας. Εσείς μας δίνετε το περιβάλλον και τη σχέση και τα παιδιά φτιάχνουν την ιστορία. Κάθε φορά που εγώ λέω αλλαγή και χτυπάω το καμπανάκι, αυτός που μιλάει θα πρέπει να αλλάξει το τελευταίο πράγμα που έκανε, είπε ή μας έριξε. Και εγώ μπορεί να το βαράω άλλε πάλι μέχρι να μου αρέσει αυτό που ακούω. Αυτό που θα παραμείνει στην ιστορία θα το δεχτώ με τη λέξη δεκτό ή ωραία και θα προχωρήσουμε παρακάτω στην ιστορία μας. Επειδή περιμένουμε τα σχόλια σας, θα ξεκινήσουμε με μία πρόταση έτσι από εδώ. Έχουμε τον πάπα της Ρώμης και το παιδί που πήγε πενταήμερη στη Ρώμη. Ο πάπας της Ρώμης και το παιδί που πήγε πενταήμερη στη Ρώμη. Άρα θα παίξεις, Κωνσταντίνα, και εσύ το ίδιο. Όχι. Ναι.
Ο πάπας της Ρώμης και το παιδί μου πήγε πενταήμερη στη Ρώμη. Πάμε να παίξουμε αλλαγή. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και από τους 63. Τι ωραίο καπελίνο είναι αυτό, ρε εσύ. Αλλαγή ρούχου. Τι ωραίο ράσο είναι αυτό. Αλλαγή. Τι ωραία γυαλιά μοιοπή. Αλλαγή. Ωραίο στυλ. Δέκτο. Ευχαριστώ, τέκνο μου. Είναι χιλιάδες χρόνια που ακολουθούμε αυτή τη μόδα εδώ στο Βατικανό. Αλλαγή. Χρονολογίας. Είναι τώρα 2-3 χρόνια έχει αρχίσει αυτή η μόδα. Μόλις σήμερα το πήρα το ράσο, καινούργιο. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάτερ, θέλετε να σας λέω. Όπως θέλεις, τέκνο μου. Εμείς αλλαγή. Είμαστε κοντά στην νεολαία και μπορείτε... Κωνσταντίνα, αλλαγή, πώς θα θέλεις να σε λένε. Όχι. Θα με λες ευσεβή γέροντα. Αλλαγή. Θα με λες σεβασμιότατο. Αλλαγή. Θα με λες μπάρμπα. Αλλαγή. Θα με λες μαν. Αλλαγή. Θα με λες μπρο. Ωραία. Χαίρομαι, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν τους πάω εγώ στη χώρα μου τους πάτερ και τους πάπες. Αλλά εσύ φαίνεσαι πιο cool τυπάκος, μπρο. Αλλαγή. Αλλά εσύ φαίνεσαι πιο έξω καρδιά. Αλλαγή. Αλλά εσύ φαίνεσαι πιο ανοιχτόχρωμος. Αλλαγή. Με τα άσπρα σου τα... Αλλά εσύ φαίνεσαι πιο καταραμένος, γι' αυτό σε γουστάρω. Ωραία. Μ' αρέσει λοιπόν, η καρκύλα που μου βγάζεις. Έλα τώρα να σου δώσω την ευχή μου. Μαν. Έτσι. Άννα, αλλαγή το τρόπο που έρχεσαι προς τον Πάπα. Έτσι. Αλλαγή. Έτσι. Αλλαγή. Έτσι. Αλλαγή. Έτσι. Αλλαγή. Έτσι. Αλλαγή σίγουρα. Έτσι. Αλλαγή. Έτσι. 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 Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έτσι. Και πάμε μαζί να ετοιμαστούμε για να πάρουμε αυτό το θείο δώρο της επιφύτησης. Μπορείτε να μου δώσετε ένα αυτόγραφο για τη μαμά μου? Παιδί μου, περίμενε να τελειώσουμε τη διαδικασία και θα σου δώσω και αυτόγραφο για τη μαμά. Εντάξει, να μην το ξεχάσετε όμως. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, έλα, έτοιμος. Και φύγω. Αλλαγή. Και φύγω. Αλλαγή. Και φύγαμε. Αλλαγή. Και φύγαμε. Η παράστασή μας πέρα από, πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα βρείτε και μυστηριακές τελετές, λοιπόν. Η webcam μου δεν θέλησε να συνδεθεί. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, όσο κάναμε την σκηνή αυτή, έχουν έρθει άλλες 100.000 προτάσεις, οπότε πάμε κατευθείαν στο επόμενο, Ηλία και Μάριε. Είστε δύο κόκκινα πασχαλινά αυγά πριν την ώρα που θα τα τσουγκρίσουν. Δύο κόκκινα πασχαλινά αυγά λίγο πριν τσουγκριστούν. Πάμε να παίξουμε αλλαγή. Κράτα, μάγκα, κράτα, κράτα! Αλλαγή, Ηλία. Αλλαγή. Ρε, νομίζω έσπασε το κεφάλι. Να σου πω. Έλα, γύρνα και κόλλω τώρα. Αλλαγή. Αλλαγή μέρους του σώματος. Α, γίνα να το κάνουμε και με τον νόμο τώρα. Αλλαγή. Έχω πολύ δυνατό αγκώνα τώρα. Θα δεις. Αλλαγή. Θα κάνουμε στήθος με στήθος. Λοιπόν, έλα ρε. Ωραία. Όχι, μάγκα μου, έχασες. Έχασες, δεν έχει άλλο. Το κεφάλι. Έχει άλλο ένα. Έτσι πάει, συνήθως. Α, τα θέλει ο κόλος,
Αλλαγή μέρα του σώματο, Ηλία. Α, τα θέλει το στήθο σου, ε. Αλλαγή. Τα θέλει το μάτι σου, ε. Αλλαγή. Τα θέλει ο αγκώνα σου, ε. Τα θέλει η μασχάλη σου, ε. Ωραία. Θα βγάζει η μασχάλη. Βραστά θα τα φας. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Εγώ είμαι κόκκινο. Εσύ γιατί έχει ξεβάψει. Εγώ είμαι σύγχρονο. Κόκκινα ήταν παλιά. Εγώ είμαι τέλειο. Αλλαγή. Εγώ είμαι χρυσό. Αλλαγή. Είμαι το χρυσό αυγό. Εγώ είμαι το πιο ξεχωριστό αυγό του κόσμου. Και γι' αυτό και σου σπάσα το κεφάλι. Ναι, όντως. Έχεις κάτι σκατουλί επάνω σου. Λοιπόν, ετοιμάσου για τη δεύτερη σύγκρουση. Έλα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Σου σπάσα το κεφάλι και τολμάς να μου μιλάς έτσι. Δεν έχεις δει το χρώμα σου τελευταία. Τέλος πάντων, θα παλέψουμε τώρα. Πιστεύω ότι ζηλεύεις το χρώμα μου. Θα παλέψουμε αλλαγή. Γι' αυτό. Ηλία, αλλαγή. Θα παλέψουμε γι' αυτό. Όχι, αλλαγή. Το κόκκινο είναι καλύτερο, νομίζεις. Αλλαγή. Άμα σε σπάσω, δεν θα έχεις καθόλου χρώμα. Αλλαγή. Θα σε σπάσω και δεν θα έχεις καθόλου χρώμα. Αλλαγή. Λέω να τα βρούμε. Δεν χρειάζεται βία. Δεν χρειάζεται καθόλου βία. Πολύ. Μπράβο, να κατεβάσουμε μία πρόταση, να μην τσουγκράμε αυγά το Πάσχα. Αλλαγή πρότασης. Να τσουγκράμε τα κοτόπουλα. Αλλαγή. Τσουγκράμε τα ποτήρια. Και αλλαγή. Τα κεφάλια των ανθρώπων. Ναι. Αλλαγή. Ναι. Τη βασιλόπιτα. Ωραία. Να τσουγκράμε βασιλόπιτα. Αυτό. Θα ψηφίσουμε ένα νόμο να φτιάχνουν βασιλόπιτες και το Πάσχα να μας αφήσουν ήσυχους. Ωραία. Και να όποιος βρίσκει το φλουρί να χορεύει ένα χορό. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Τα σοφά μας αυγά αποφάσισαν. Όχι άλλη βία. Πιάστε τα αυγό και κούρευτα. Πιάστε τα αυγό και κούρευτα. Παιδιά, δώστε μας κι άλλα. Δώστε μας κι άλλα και οι 68. Λοιπόν, πάμε στο αμέσως επόμενο. Έχουμε τον Φρονιμίτη και τον Κοινόδοντα. Λίδα, έχεις παίξει, δεν έχεις παίξει. Και Μαργαλένα, έχεις παίξει, δεν έχεις παίξει. Πάμε να παίξουμε αλλαγή με τον Φρονιμίτη και τον Κοινόδοντα. Λοιπόν, φίλε, έχω βγει σε αυτή την τύπησα. Πίσω, τέρμα πίσω, φλεγμονή της έχω κάνει. Ναι, αλλά μάλλον πρέπει να φύγεις. Αλλαγή χαιρετισμού. Μάλλον πρέπει να φύγεις. Αλλαγή. 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 Ωραία. Κάτσε ρε φίλε, είμαι πολύ μέσα ακόμα. Περίμενε να σκάσω λίγο μύτη. Ναι, αλλαγή, αλλά... αλλαγή τρόπου που θα βγεις. Περίμενε να σκάσω λίγο μύτη. Αλλαγή. Περίμενε να σκάσω λίγο μύτη. Αλλαγή. Περίμενε να σκάσω λίγο μύτη. Ωραία. Ναι, αλλά θα μας μολύνεις όλους. Και σιγά σιγά ένα-ένα θα σαπίζουνε μέχρι να φτάσουνε μπροστά σε μένα. Από πότε είσαι τόσο αγενής? Είναι που είμαι λίγο οξύς, γι' αυτό. Αλλαγή. Είναι που είμαι μητερός. Αλλαγή. Είναι που είμαι μπροστά και φαίνομαι. Αλλαγή. Είναι που εγώ είμαι το πιο σημαντικό δόντι. Ωραία. Θυμάσαι ρε φίλε όμως εμείς οι δύο τώρα τι έχουμε μασίσει παρέα. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο καροτάκι. Αλλαγή. Το την μπάμια εκείνη. Αλλαγή. Αλλαγιά, ωραία. Το μουσακάρε. Αλλαγή. Θυμάσαι που έμπαινε. Εκείνα, τις πέτρες που έτρωγε μια φορά ηλίθια, θυμάσαι. Πω, τι είχαμε περάσει, ρε φίλε. Πέτρα, κοτρώνα. Ο δίδυμός μου έσπασε. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, το θυμάμαι. Και δεν θυμάσαι που η τύπησα κιόλας έτρωγε την πέτρα και φώναζε την όστιμη, την όστιμη. Αλλαγή. Ωρε φίλε, τη βρήκα. Αλλαγή. Είμαι τελείως ηλίθια, αλλά μ' αρέσει. Αλλαγή. Ω,
Μα ήταν έτσι, θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Ξέρεις, τη δόνηση είχα φάει από εκείνο το... Και από τότε όλα εγώ τα κόβω. Όλα εγώ. Τα δαγκώνω και τα κόβω, γιατί ο άλλος έσπασε. Να σου πω κάτι, φίλε. Θες να φύγουμε από εδώ. Ψήνεσαι. Εσύ θα φύγεις. Το είπαμε. Αλλαγή λίδα. Να φύγουμε μαζί. Εσύ. Σε γουστάρω, ρε φίλε. Σε γουστάρω. Σωρίως. Δεν κάνω παρέα με πίσω δόντια. Κάνω μόνο με τα μπροστά. Εμείς είμαστε μόστρα. Θα μου όσει λίγο, ρε. Θα μου ωραίο. Οι ιεραρχικοί κανόνες και στα στόματα. Λοιπόν, έχουμε το επόμενο παιχνίδι, το επόμενο σενάριο είναι ο θείος που κάθεται μαζί με την νεολαία. Οπότε έχουμε το θείο και την νεολαία. Γεωργής και ποιος δεν έχει παίξει, όλοι, ο Γεωργής και Μαρία. Γεωργής και Μαρία, ο θείος και η νεολαία. Έλα δικιά μου Κάντινα. Αλλαγή. Έλα, θείο, κάτσε στην παρέα μας. Αλλαγή. Πού είσαι, μάν μου? Αλλαγή. Κωστάκη, σέργεψε η γυναίκα σου. Ωραία. Αυτό τώρα γιατί το είπες? Τι κάνεις εδώ με την νεολαία? Ήρθα λίγο έτσι να δω τη φασούλα σας. Αλλαγή. Ήρθα λίγο να ταιριάξω μαζί σας. Αλλαγή. Ήρθα να σας μαζέψω. Τι είναι, γυρνάτε από εδώ και από εκεί, έχετε ταράξει τη γειτονιά. Έχω τη γειτονιά να πάω σε άλλη. Εγώ σε αυτή θέλω να είμαι. Αλλαγή, Γεωργή, αλλαγή. Να πάτε εσείς σε άλλη. Αλλαγή. Αυτή τη γειτονιά εγώ την τιμάω. Αλλαγή. Αυτή τη γειτονιά την πονάω. Αλλαγή. Θα φωνάξω τη μάνα σου. Η μάνα μου ξέρεις που είναι. Αλλαγή. Τη μάνα μου. Αχ, η μάνα μου είναι εκεί στη γωνία και πίνει μπυράκια με τους φίλους σου. Αλλαγή. Η μάνα μου, φίλε, πέθανε. Αλλαγή. Η μάνα μου χέστηκε. Αλλαγή. Η μάνα μου... Μην πεις τίποτα στη μαμά μου. Κάτε ρε. Άμα... άμα θέλετε, να με παίξετε και εμένα, να με παίξετε και εμένα στο... Ναι, έλα, παιδιά, θα παίξουμε και το θείο σήμερα, γιατί θα μας καρφώσει. Τι κάνετε. Αλλαγή, Γεωργή. Πώς το παίζετε? Αλλαγή. Τρέχετε από εδώ και από εκεί κυνηγητό. Αλλαγή. Κάνα ζαράκι να παίξουμε. Ωραία. Ποια ζαράκια, ρε θείο, πού έχεις μείνει να πούμε, σε ποια εποχή? Εδώ εμείς να με τα κινητά, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλαγή, πώς παίζετε με τα κινητά? Να έτσι, με τα κινητά. Αλλαγή. Να έτσι, με τα κινητά. Αλλαγή. Να έτσι, με τα κινητά. Ωραία. Αυτό είναι καινούριο. Προχώ, μιλάμε. Θα θέλω να το μάθω. Έχουμε γίνει πολύ προχώ και με τα δάχτυλα των ποδιών πλέον παίζουμε. Να μου το μάθετε, ρε, να μου το μάθετε. Βγάλε παπούτσια. Αλλαγή, Μαρία. Τι να κάνει? Χοροπίδα. Αλλαγή. Χτύπα παλαμάκια, θείο. Αλλαγή. Τρέχω πάνω κάτω, θείο. Πρέπει να κάνεις να γυμνάς τα πόδια σου. Θείο, μείνε εκεί που είσαι. Ωραία, δώσ' μου 5 ευρώ. Πάρε. Ωραία, πάω στο περίπτερο, θες καμιά μπύρα? Απλά. Αργή η κάμερά μου σήμερα, δεν είναι πολύ θέλει. Δεν πειράζει, θα συνεχίσω να μιλάω. Ωραία. Πάμε να δούμε μια τελευταία σκηνή της αλλαγής και μετά πάμε στα υπόλοιπα 38 μας παιχνίδια. Λοιπόν, Μάριος και Άννα, έχουμε την Πινελόπη που περίμενε τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας επέστρεψε λίγο νωρίτερα και την πιάσει στα πράσα με τον πνιστήρα. Οπότε έχουμε τη σκηνή της αντιμετώπισης Πινελόπη και Οδυσσέας αφού τον έπιασε στα πράσα με τον πνιστήρα. Πινελόπη και Οδυσσέας, πάμε να παίξουμε αλλαγή. Τι κάνεις εκεί, μωρή βρωμιάρα? Αλλαγή προσφώνησης. Τι κάνεις εκεί, ρε? Δεν θα το πω. Αλλαγή. Τι κάνεις εκεί, ρε? Αλλαγή. Πινελόπη. Yes. Πινελόπη, εσύ είσαι.
Yes. Αλλαγή. Πινελόπη, βγες από το σεντόνι τώρα, σήκω όρθια. Είσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ. Αλλαγή, Μάριε. Η κυρία δεν είναι εδώ. Αλλαγή. Ένα λεπτό, αγάπη μου. Ξυρίζω τα πόδια μου και έρχομαι. Ωραία. Πινελόπη είναι. Πινελόπη, τι κάνεις εκεί. Βγες λίγο έξω, δεν θέλω να με δεις. Ξέρεις ποιος είμαι, με είδες. Ξέρεις ποιος είμαι. Οδυσσέα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αλλαγή. Να το συζητήσουμε. Αλλαγή. Έλειπες πάρα πολλά χρόνια. Αλλαγή. Και εγώ που ξέρω τι έκανες εκεί που ήσουν. Αλλαγή. Που τον εργαλιό ήφαινα. Ωραία. Ήφαινα, εντωμεταξύ, εκεί που ήφαινα, ήρθε από πίσω και μου κόλλησε ένας. Είπα όχι. Ποιος θα τον εφάω. Αλλαγή, αντίδραση, Σάνα. Ποιος τόλμησε να σ' αγγίξει. Αλλαγή. Αυτός. Αλλαγή. Κάποιος τον έστειλε για να μου τη φέρει. Α, δεν γνωρίζω. Με κάνεις εμένα έτσι, δεν γνωρίζεις. Και εσύ, μωρή, εσύ, γιατί του κάτσες. Όχι, δεν με ποιον τα έχεις, με τον Οδυσσέα τα έχεις, με τον Οδυσσέα. Αλλαγή, Άννα. Με τον Οδυσσέα. Αλλαγή. Με τον Οδυσσέα. Αλλαγή. Με τον Οδυσσέα. Ωραία. Οδυσσέα. Τον φοβούνται όλοι και τον τρέμουνε. Και εσύ με κεράτωσες. Δεν είπαμε ότι δεν έγινε έτσι. Λοιπόν, θέλεις να έρθεις τώρα εδώ. Αλλά πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Αλλαγή, αντίδρασες, Μάριε. Αλλαγή. Αλλαγή. Είμαι έτοιμη. Ωραία, θα μείνεις από εδώ και πέρα για μια ζωή. Ναι, πες το μας. Ναι. Κάτω στο υπόγειο κλεισμένη. Σκληρός. Σκληρός. Συγγνώμη. Ξέρει ο Όμηρος. Ξέρει ο Όμηρος, αλλά δεν τα ξέρει καλά ο Όμηρος. Λοιπόν, κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε και τους 56 προς τους 55 που μένουν μαζί μας. Είμαστε το θέατρο Εύθυμαρα στο τρίτο μας improv show. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο μας παιχνίδι που λέγεται ενός λεπτού σκηνή. Για αυτό το παιχνίδι θα χρειαστούμε κάποιες ατάκες από εσάς. Μπορείτε να μας γράψετε ό,τι θέλετε. Την πρώτη ατάκα που σας έρχεται στο μυαλό. Μία φράση που σας είπαν. Κάτι που ακούσατε στον δρόμο. Οτιδήποτε. Γιατί θα το χρειαστούμε στους επόμενους γύρους του παιχνιδιού μας. Πείτε και τους φίλους σας να συντονιστούν στο live μας, γιατί είμαστε λίγο πριν από τη μέση. Πείτε στους φίλους σας να συντονιστούν τώρα στο κανάλι του Θεάτρου ΕΦ για να δείτε την παράστασή μας, την υπόλοιπη και φυσικά να ενισχύσετε και το σώμα φίλων ΑΜΕΑ δράση για το κάτι άλλο. Όσο λοιπόν μας γράφετε τις ατάκες σας, να εξηγήσω τι είναι το παιχνίδι. Στο παιχνίδι αυτό, οι παίκτες μας που είναι τρεις στον αριθμό αυτή τη φορά έχουν ένα λεπτό για να φτιάξουν μια ολόκληρη σκηνή, τη οποία θα ξέρουμε μόνο την αρχή και το τέλος. Έχουμε λοιπόν μια ατάκα η οποία σηματοδοτεί την αρχή και μια ατάκα η οποία σηματοδοτεί το τέλος. Ιωάννα, θα ήθελα τώρα αυτή τη στιγμή να στείλει στα παιδιά τις ατάκες που μας δώσανε οι ωφελούμενοι και οι απασχολούμενοι του σώματος φίλων ΑΜΕΑ. Τα παιδιά λοιπόν στην αρχή μας δώσανε κάποιες ατάκες για να συμμετέχουν όσο πιο ενεργά γίνεται στην παράστασή μας. Ωραία. Όσο γράφουν τα παιδιά τις ατάκες, Ιωάννα, έχουμε τις ατάκες των παιδιών. Ναι. Ωραία. Τις στέλνεις τώρι αυτές που σου έδωσα. Ναι. Έχουμε μερικά ζεύγια τα κόρη για να ξεκινήσουμε. Ατάκα, και φυσικά... Ατάκα και φυτόπουλ, λοιπόν, πάμε. Α, να. Ωραία. Ξεκινάμε με τον Ηλία, την Μαριαλένα και την Λίδα για την ενός λεπτού σκηνή και όσο παρακολουθούμε και όσο μας βλέπετε μπορείτε φυσικά να κάνετε και τις δωρεές σας. Λοιπόν, η πρώτη σας σκηνή ξεκινάει με την ατάκα «Έλα, Ανέστη, ο κύριος Μούλερς είμαι». Και πρέπει να τελειώνει με την ατάκα «Θέλω να χρωματίσω τα κενά των ποντιών όλου του κόσμου». Κάτι κακό έκανε εδώ πέρα. Μάλλον όχι, τέλος πάντων. Αυτή η ατάκα, αυτή η σκηνή θα πρέπει να δικαιολογεί όλες τις ατάκες. Θα το δείτε και όσο θα προχωράει.
Πάμε λοιπόν να παίξουμε ενός λεπτού σκηνή. Θα καταλάβετε ότι τελειώνει η σκηνή επειδή θα ακούτε το countdown από το 10 ως το 0. Παιδιά, καλή τύχη. Έλα, ναι, ο κύριος Μόλερ είμαι. Τσουγκραμαγουλάκι, ετοιμός. Εσύ. Κύριε Μόλερ, το αυγουλάκι θα το χρειαστούμε. Για το αυγουλάκι το... Για να σώσουμε τον κόσμο. Τι? Βεβαίως, γι' αυτό σας φωνάξαμε εδώ πέρα. Κυρία Κλιμεντίνα, τι λέει? Πείτε έχει του. Δίκιο ο συνάδελφος. Σκεφτόμαστε να βρούμε μία λύση ως οδοντίατροι και γναθοχειρούργοι, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα των κενών στα δόντια. Και εγώ τι κάνω εδώ, πειραματώζω? Όχι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή είστε ειδικοί στα χρώματα, γι' αυτό σας καλέσαμε. Mm-hmm. Και τι κάνω? Υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Τι πρέπει να θέλω? Θέλω να χρωματίσω, να χρωματίσω τα κενά όλο το βιντεό μου. Πολύ καλή για πρώτη προσπάθεια. Από ό,τι καταλάβατε, λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα σε ένα λεπτό να δικαιολογήσουμε την πρώτη και τελευταία τάκα, παράλληλα κάνοντας μια σκηνή που θα θέλαμε να δούμε και οι ίδιοι. Εδώ γίνεται τι τρελής. Παίζουμε ακόμα ένα σενάριο των παιδιών από τη δράση και το κάτι άλλο. Η Ιωάννα μας δίνει και το δεύτερο ζευγάρι. Λοιπόν, η πρώτη ατάκα με την οποία θα ξεκινήσουν ο Γιώργης, η Κωνσταντίνα και η Μαρία είναι: το πηγουνάκι σου έγινε σαν μελιτζάνα. Θα πρέπει να τα λιώσουμε το όχι, είναι ένας χορός. Τις ατάκες τις χρησιμοποιούν όπως θέλουν, αρκεί να δικαιολογούνται. Πάμε να δούμε ενός λεπτού σκηνή και μετά θα συνεχίσουμε με τις δικές σας προτάσεις. Μωράκι μου, το πηγουνάκι σου έγινε σαν μελιτζάνα. Ναι, εκεί που πιάνεις, είναι, έχει γίνει σαν μελιτζάνα. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτός ο χορός είναι πολύ απαιτητικός. Πρέπει να κουτουλάμε από τείχο σε τείχο, έτσι μας είπε η δασκάλα. Κουτούλι. Δεν μπορούμε να κουτουλάμε με κάτι άλλο και όχι με το πηγούνι. Και εγώ έχω αρχίσει να πονάω. Και αυτό το όνομα κουτούλι. Κουτούλι. Ξενέρωτο για χορό, δεν είναι? Ξενέρωτο είναι. Μήπως είναι κανένα κουτούλι, κανένα στέκι? Ξέρω εγώ, κουτούκι, αυτό. Κουτούκι που λες. Α, κουτούκι. Παιδεύω, δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε άλλη με αυτό το χορό. Αλλά, άντε, μία ζούμε, ρε. Τανκ! Πόσες μελαγές! Παιδιά, εγώ δεν μπορώ άλλο να σταματήσω. Θα το σταματήσουμε. Όχι, είναι ένας χορός. Ενός λεπτού σκηνή ξεπιδωθήκανε τα παιδιά, ξεπιδωθήκανε τελείως. Λοιπόν, εντάξει, οι ατάκες πέφτουν βροχή. Και λογικά τα άτομα που μας βλέπουν είναι πάνω από 57, γιατί 57 είναι ατάκες που μας έχουν στείλει ήδη. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργεί το παιχνίδι και όσο κάνετε τις δωρές σας, δράσεις για το κάτι άλλο, πάμε να δούμε ένα τρίτο σενάριο με τις δικές σας ατάκες αυτή τη φορά. Μάριος Ηλίας. Άννα Μάριος Ηλίας, επόμενη μας τριάδα. Παιδιά μου, η πρώτη σας ατάκα είναι «Συμβαίνουν αυτά στα χωριά». Η τελευταία σας ατάκα θα είναι «Δεν βρήκα κουκούλα, βρήκα σακούλα». Πάμε λοιπόν να δούμε ενός λεπτού σκηνή. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και μάλλον αυτό θα γίνει. Ξεκινάμε. Συμβαίνουν αυτά στα χωριά. Σας τα έλεγα εγώ. Δεν έπρεπε να έρθουμε. Έπρεπε να έχουμε προμηθευτεί τα απαραίτητα από την πόλη. Κοίτα, δεν μετανιώνω που ήρθαμε στο πανηγύρι, έτσι. Είδαμε πολύ ωραίους πάγκους, έχω αγοράσει όλα όσα ήθελα. Πήρα μια τεράστια σακούλα με δενδρολίβανο και άλλα αρωματικά φυτά. Και επίσης πήρα και διάφορες μπάρμπι. Ναι, αυτά συμβαίνουν στα χωριά, είναι αλήθεια. Ναι, ωραία. Στα πανηγύρια γενικότερα. Απλά... Εν τω μεταξύ, εγώ τι έψαχνα. Ήθελα να έρθω εδώ γιατί έχω ακούσει ότι μεταμπιέζονται κιόλας, αλλά... μεταμβίεση δεν πήραμε και δεν πουλάνε εδώ. Βρήκα ένα πάγκο, αλλά δεν βρήκα κουκούλα για μεταφίεση. Βρήκα όμως κουκούλα. Πάρα πολύ ωραία. Τα πάντα μπορούν να συμβούν και βλέπετε πως μια τάκα που μπορεί να την έχουμε συνηθίσει σε κάποιο άλλο context να μεταμορφωθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό.
Συνεχίζει η βροχή ατακώνε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε το επόμενο μας τρίδημο. Μαριαλένα, Κωνσταντίνα και Μαρία. Λοιπόν, έχουμε... Η πρώτη μας ατάκα είναι «Χαχαχα, έκανε ο ρόζ ελέφαντας, πετώντας από κλόνο σε κλόνο». Ξεκινάμε με αυτή την ατάκα και τελειώνουμε με το «Χριστέ μου, τι τε κατάνεις». Έχετε ένα λεπτό για την καλύτερη σκηνή που έχει δει ποτέ το κοινό μας. Πάμε. Χαχαχα, έκανε ο ρόζ ελέφαντας, πετώντας από κλόνο σε κλόνο. Παραμύθι, τέλειο, μαμά! Μου άρεσε πολύ! Έτσι τελείωσε το παραμύθι. Μπράβο, βρε αδερφή, πολύ ωραία παραμύθια λες. Συγγνώμη, εσύ καλή μου, δεν το θυμάσαι αυτό που μας τα έλεγε η γιαγιά. Εγώ δεν ξέρω, έφτιαχνα νύχια. Εσύ έφτιαχνες νύχια, λίγο πιο... Κι άλλο θέλει το παιδί, κι άλλη. Να σου πω, αγάπη μου, εκείνο με το... με το άλογο που πηγαίνει και πνίγεται στη λίμνη. Όχι. Να σου πω την κόκκινη σκουφίτσα. Θα έλεγα μια ατάκα της θείας, αλλά δεν θα την πω. Όχι, μια άλλη. Η θεία είναι... Έχει πάρει αυτό από σένα, έχει πάρει. Έχει γίνει Θεέ μου, Χριστέ μου, τι τε καντός. Δεν αντέξαμε. Α, δεν αντέξαμε. Και αυτό μας φέρνει στην επόμενη μας τριάδα. Η Άννα, η Λίδα και ο Γιώργης. Παιδιά μου, η πρώτη σας ατάκα είναι «Ώστε φτάσαμε σε αυτό το σημείο». Και η τελευταία «Φλαμίγκο» είναι αυτό. «Ώστε φτάσαμε σε αυτό το σημείο». Μαριαλένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Αντίο. Ενός λεπτού σκηνή θα γίνει του «Φλαμίγκου». «Ώστε φτάσαμε σε αυτό το σημείο». Την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει εδώ στη λίμνη, είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, ναι, εδώ είναι που έγινε και το περίφημο συνέδριο. Ναι, πώς να προχωρήσουμε παραπέρα όμως. Εγώ θα ήθελα να σταθώ εδώ για μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, αφήστε με όσο θέλετε εσείς, και να νιώσω αυτό το σημείο. Να ατενίσω τη λίμνη. Ας πάρουμε μερικές βαθιές ανάσες. Κοιτάξτε λίγο τη λίμνη. Δείτε τα πλοία. Ελπίζω να μην μας ταράξει τίποτα απολύτως, καθώς εμείς θα ηρεμούμε λίγο. Ωχ! Ήουρε μαλάκι! Για το φλαμίγκο είναι αυτό! Να κάνω αυτό το άκουσα, προχωράμε άλλα 5 δευτερόλεπτα. Ήουρε μαλάκι! Φλαμίγκο είναι αυτό! Γιώργη! Κουτσούλησε! Με κουτσούλησε ένα φλαμίγκο! Α, φλαμίγκο είναι αυτό! Τι πώς ήταν φλαμίγκο! Μπορεί να ήταν και φλαμίγκο, ήταν ανάγκη να κόβει το μάτι σου τόσο πολύ, βρε παιδί μου. Εγώ δεν το έχω δει καν ακόμα, μαύρο βλέπω. Άρα, τι μπορείς να απολύσεις το Γιώργης, φίλε. Ναι, Γιώργη, σου αφιερώνω αυτούς τους μελωδικούς ήχους. Δοκιμάζουμε να εξαντλήσουμε το λεπτό, για να δούμε τι άλλο έχει να μας δώσει η ιστορία. Όπως και στη ζωή, θα εξαντλήσουμε και λίγο. Πάμε να δούμε άλλο ένα σενάριο με τις δικές σας προτάσεις. Μάριος, Ηλίας, Μαριαλένα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ατάκα. Όταν βρέχει πιμέζες στην μπαλονοχώρα και προχωράμε και τελειώνουμε με την ατάκα «Μπύρες άμα πιείς, γίνεσαι ευθύς». Ενός λεπτού σκηνή, πάμε. Όταν βρέχει πιμέζες στην μπαλονοχώρα, εγώ κάνω ντουζ. Σιγά μη βρέχει και οδοντογλυφίδες. Ρε παιδιά! Καλά! Άμα βρέχει, δεν χρειάζεται να κάνετε ντουζ, βγαίνετε έξω. Δίκιο έχεις. Ναι, ρε. Ό,τι να είναι. Σας πω κάτι. Αγαπώ και σένα και σένα. Και εγώ και σένα και σένα και σένα και σένα. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ ότι φοβάμαι τα μπαλόνια. Αλήθεια, ρε φίλε. Όχι, γιατί... ρε φίλε. Γιατί ήρθαμε εδώ, ρε παιδιά. Σε είπαμε, ρε, μαν, τι είπε αυτός. Ρε, τα λέει σωστά, όμως. Ωρε, μπήρες όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς. Ναι, εγώ γέρνω λίγο. Κάζεις, θα σε πούμε πύργο της πίζας. Στο ίμπροβ έχουμε την απόλυτη ελευθερία να γίνουμε ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε, και να μην μας έχεις προβλητήσει κανένας.
Πάμε μια τελευταία σκηνή από το ενός λεπτού σκηνή, δηλαδή ένα τελευταίο λεπτό σε αυτή τη σκηνή και θα προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο. Αυτή τη φορά ο Γεωργής Ηλίδα και η Κωνσταντίνα ξεκινούν το ενός λεπτού σκηνή του με την ατάκα «Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία Παναγιώτα». Και τελειώνουν με την ατάκα «Έτσι λέει, ο Όλυμπος είναι από εκεί». Ενός λεπτού σκηνή, τελευταία. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία Παναγιώτα, που θα μου πείτε δεν ήταν πέναλτι. Όχι, όπως τα λες, είναι παιδάκι μου, συμφωνώ, συμφωνώ. Εσείς τι είστε καλύτερα. Λέγες, όχι, δεν ήταν πέναλτι και ήταν πουλημένος ο διαιτητής και κάτι τέτοια. Εντάξει, τώρα συμφωνώ, συμφωνώ. Καθαρό ήταν, καθαρό. Ποιες ομάδες παίζουν αύριο? Αύριο παίζει Όφη, δόξα δράμας. Όχι, δεν ξέρω. Τι μαλακή είναι αυτή. Εγώ ξέρω Κατερίνη απάνω, Πιερία. Παίζει καλύτερο ματσάκι. Τι λέει, ρε, που παίζει ματσάκι, καλό η Κατερίνη. Ρε, σου λέω, παίζουν. Έχουν καλέσει δύο αγγλικές ομάδες. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Ναι, καλά. Κατερίνη, Πιερία. Κέντρο, Κατερίνη. Πού να πήγε, πάμε. Παναγιώτα. Να πάμε. Excuse me, Όλυμπο. Όλυμπο. Καλά, ψηλέ, όλοι πως είναι από εκεί. Oh, thank you. Με ανατροπή τελείωσε το ματσάκι στις καθυστερήσεις. Με τέσσερις χαρακτήρες, ο ένας μπήκε και μπήκε ο άλλος στο time out, το καταλάβαμε καν. Πάρα πολύ ωραία. Κάπως έχει τελείωσε και το τρόπο μας παιχνίδι ενός λεπτού σκηνή. Είμαστε εσείς στα 51 λεπτά streaming και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε μείνει μαζί μας ως τώρα. Υπενθυμίζουμε, την δράση μας για σήμερα είναι η στήριξη του κατασκηνωτικού προγράμματος της εθελοντικής του Σωματείου Φύλων ΑΜΕΑ, δράση για το κάτι άλλο, που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 10, με ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες όλων των ηλικιών, το οποίο διατηρεί και κέντρο διημέρευσης και κέντρο διανυκτέρευσης. Και φυσικά στηρίζει ενεργά την συμπερίληψη των ατόμων αυτών και στο κοινωνικό σύνολο, φυσικά και στην εργασία. Να σπάσουν τις προκαταλήψεις και να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν την ζωή τους όπως και ο κάθε άλλος που δεν έχει κάποια αναπηρία. Έχουν ένα καταπληκτικό site, drasi.gr. Θα μπορούσατε να το επισκεφτείτε, να δείτε και αναλυτικά για τις δράσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραία δομημένο και φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζετε και μετά την δικιά μας παράσταση. Σήμερα λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, μπορείτε να στηρίζετε με τη δωρεά σας είτε μέσω PayPal είτε μέσω Εθνικής Τράπεζας και ό,τι προείστε και ό,τι φυσικά προείστε ξανά. Λοιπόν, μπορείτε κάτω να βρείτε και πληροφορίες και παραπάνω πληροφορίες για το σωματείο, να τις διαβάσετε και όλες και να μπείτε στα site, να τις ακολουθήσετε στα social media, όπως επίσης και εμάς στο θέατρο. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, εδώ δεν κοστίζει τίποτα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε στα σχόλια για τις δωρεές σας, μπορείτε να μιλάτε με την Ιωάννα μας. Ιωάννα, πες γεια! Ιωάννα, πες γεια! Γεια! Μη τηρίζεις! Λοιπόν, για το επόμενο μας παιχνίδι, το οποίο θα αρχίσω να περιγράφω αμέσως τώρα, θα χρειαστούμε μερικές τοποθεσίες και μερικά αντικείμενα ή εφευρέσεις. Όσο πιο περίεργα, τόσο το καλύτερο. Ξεκινήστε να μας γράφετε. Και λοιπόν, το επόμενο μας παιχνίδι, το έχω ονομάσει έτσι επιστημονικά, λείπει γράμμα. Η έμπνευση φυσικά έχει πάρθει από short form improv παιχνίδια που έχουμε συναντήσει και σε show ελληνικά ή ξένα. Σε αυτή τη μορφή παιχνιδιού έχουμε τέσσερις improvisers κάθε φορά. Δύο είναι συνεργοδράση και άλλοι δύο περιμένουν για να γίνουν η αλλαγή τους. Σε αυτή τη μορφή, ο μόνος περιορισμός που έχουμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε με τίποτα, ό,τι και να γίνει, ένα γράμμα της αλφαβήτου. Οπότε, αν κάποιος από εσάς, από τους improvisers, πει το γράμμα ή κόψει τη λεξούλα έτσι, επαγγελματικά, είτε αργήσει να απαντήσει, φεύγει με τον buzzer και μπαίνει ένας καινούριος. Η τοποθεσία ή το αντικείμενο σας θα γίνουν η θεματολογία της εκάστοτε σκηνής. Οπότε, εντάξει, ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Θα καταλάβουμε λοιπόν και λίγο παραπάνω όσο προχωράει το παιχνίδι. Ξεκινάμε με τη Μαριαλένα, τον Γεωργή, την Λίνα και την Άννα. Ξεκινάμε μια ιστορία, κατά τα άλλα με ελεύθερο λόγο, αλλά μόλις πούμε το γράμμα, ο καινούργιος παίκτης που θα μπει ξεκινάει την δική του προσφορά στο ίδιο περιβάλλον, αλλά με καινούργια ιστορία. Η Λίδα και ο Γιώργης ξεκινούν την ιστορία. Η Μαριαλένα θα μπει στην αλλαγή της Λίδας κάθε φορά που θα γίνει κάποιο εντός εισαγωγικών λάθος και η Άννα στον Γιώργη. Η πρώτη μας λοιπόν προσφορά είναι μηχανή τηλεμεταφοράς στο φεγγάρι. Έχουμε λοιπόν την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της μηχανής τηλεμεταφοράς στο φεγγάρι. Μας λείπει το γράμμα σίγμα,
Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά χωρίς το σίγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί ή πώς θα πουλούσαμε και θα κάναμε σε μια έτσι μηχανή τηλεμεταφοράς στο φεγγάρι. Ξεκινάμε. Λείπει γράμμα. Είδα τι έφτιαξα. Τι. Κοίτα. Μπαίνω. Πατάω το κουμπί. Και... Πού πήγε. Είμαι εδώ. Και τώρα εδώ. Είχα πάει φεγγάρι. Τόσο. Λίδα έξω, τόσο. Όταν φτάνω φεγγάρι αράζω. Ό,τι θέλετε κάνετε. Γενικά μπορείτε να κοιτάξετε τη θέα. Πίνω κοκτέιλ. Αν έχετε μαζί σας. Το όνειρό μου είναι να πάω στο φεγγάρι. Πήγαινε, στο. Τώρα. Είναι έτοιμο αυτό που ήθελα. Κοίτα, όχι, αλλά θα είναι ο Σονούπο. Καταπληκτική. Αυτή η μηχανή, εντάξει, όλη μου τη ζωή ήθελα να πάρω μια τέτοια. Πήρατε. Ναι. Ωραία δεν είναι από εκεί πάνω. Δεν πήγα ακόμα. Να φορτίζει. Να πάτε, να πάτε. Εγώ πήγα. Μοιάζει η γη ζωγραφιά, ρε παιδί μου. Το έχω αντιληφθεί αυτό. Οι άνθρωποι μυρμήγκια. Μυρμήγκια, Ναι, ναι. Και ένα παλάτι που είχε τόπι, ένα μεγάλο τόπι. Δεν ξέρω, όμως. Όμο και αγώνα. Να πάμε μαζί. Τέλεια. Τερέλα, φεγγά, σιά. Τελείωσε. Τελείωσε και μπορείτε να πάτε στο φεγγάρι για να κάνετε σαν τα φίλια τώρα. Λοιπόν, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Η webcam προσπαθεί να μου πει κάτι σήμερα, αλλά θα την κάνω όπως δεν είναι φάρση. Λοιπόν, η webcam δεν το πιστεύει. Δεν πειράζει, το πιστεύουμε εμείς. Λοιπόν, οι επόμενοι τέσσερις, οι τέσσερις δηλαδή που δεν παίξατε σε αυτήν την γύρα, γίνονται τις τρελές εδώ πέρα. Θα πρέπει να πατεντάρουμε πολλά από αυτά που μας στέλνετε, παιδιά, να ξέρετε, γιατί θα βγουν παραέξω και θα μας προλάβουν. Λοιπόν, έχουμε. Έχω γράψει το παραμύθι «Η ντομάτα που τραγουδούσε πάντα την νότα ντο». Είμαστε λοιπόν στην παρουσίαση του παραμυθιού «Η ντομάτα που τραγουδούσε πάντα με την νότα ντο». Γεωργή, μπορείς να φύγεις. Άννα και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, μας λείπει το «μη» αυτή τη φορά, όπως λέμε «μυρμίγκι» και «μπαρμπούτσαλο». Ξεκινάμε λοιπόν με τον Ηλία και την Μαρία. Κωνσταντίνε και Μάρη, εντάξει, να παίξετε μαζί. Ωραία. Δεν το σκέφτηκα και πολύ καλά. Ηλία και Μαρία. Κωνσταντίνα στον Ηλία, Μάρια στη Μαρία. Είστε στην παρουσίαση του βιβλίου «Η ντομάτα που τραγουδούσε πάντα την νότα ντο». Χωρίς το γράμμα «μη», πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ντομάτα. Κωνσταντίνα, είσαι μιούτ. Είσαι μιούτ. Είσαι ακόμα μιούτ. Είστε ακόμα. Είσαι ακόμα μιούτ. Τώρα, παιδάκια μου. Τώρα μια χαρά. Αυτό
ήταν το παραμύθι μας. Παραμύθι. Αυτό ήταν το τραγούδι. Ντούντου, θέλω να κάνω και άλλες νότες. Τις έχεις κάνει όλες? Όχι. Έχεις κάνει σολ. Έχεις κάνει ντο. Έχεις κάνει ρε. Λα. Λα. Σι. Ναι. Τι μας μένει. Φα. Πήγε τελείως. Τι μας μένει. Πού σου. Μια ντομάτα, μια ντομάτα. Σαντίνα, δεν λέμε το γράμμα. Δεν λέμε το γράμμα μη. Ελάτε ρε παιδιά, το πίνω. Άλλα το είπες. Δηλαδή, sorry, αλλά το είπες χάλια. Αλλά εσύ τα έδειξες όλα. Εσύ, δεν τα έδειξα έτσι ακριβώς. Εσύ. Δεν είσαι καλός, δάσκαλος. Το ξέρεις ότι αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Ναι, πάρα φύγω. Εκλάψε την κομμία μου. Λοιπόν... Θέλω να γίνουν όλα σωστά αυτή τη φορά. Ωραία. να αρχίσω. Άρχισε, σε παρακαλώ. Ντο, 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 ντο. Λίγο πιο ψηλά. Πόσο βαρετό. Θέλω να κάνω πολύ. Έχουμε κάνει... Μαρία, φύγε και εσύ, γιατί πριν είπες μόνο και σε συγχώρεσα. Φύγε, Μαρία, μέσα. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έχετε κάτι, κανένα άλλο φρούτο? Άλλα φρούτα όχι, αλλά αν θέλετε, αλλάζω χρώμα. Καλά, ήμουνα φοβερός σε αυτό το παιχνίδι. Ήσουν πολύ καλός. Ηλία, θέλω να μας πει ποιο είναι το αγαπημένο σου γράμμα. Έτσι, σίγουρα το γράμμα μη. Λοιπόν, προχωράμε αμέσως στο επόμενο, στο οποίο θα παίξει πάλι ο Μάριος, η Λίδα, ο Γεωργής και η Μαργαλένα. Λοιπόν, έχω απίστευτες εφευρέσεις εδώ πέρα. Η Ιωάννα που τα βλέπει όλα τα σχόλια, πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ ότι είσαι πολύ τυχαία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το διαστημόπλοιο που πηγαίνει μόνο προς τα πίσω. Το διαστημόπλοιο που πηγαίνει μόνο προς τα πίσω. Με τι όπιστε. Ηλία, εντάξει, όλα καλά. Το διαστημόπλοιο μας λοιπόν πηγαίνει μόνο προς τα πίσω και φυσικά είμαστε στην επίδειξη αυτού του διαστημόπλοιου. Είμαστε σε αυτόν τον χώρο τον μεγάλο που έχουν στην Άσα και αυτά. Μάριος και Γεωργής ξεκινούν. Μαργαλένα, η αλλαγή του Μάριου. Λίδα, η αλλαγή του Γεωργή. Και το γράμμα που μας λείπει είναι και πάλι το μη. Ναι, 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 καλά το πάω. Ναι, 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 βρίσκω, βρίσκω, ναι, ναι, ναι. Όπα, όπα, πάρ' το τώρα, αλλιώς. Δεν γίνεται. Δεν πάει πίσω. Όχι. Μόνο πίσω. Μόνο. Μόνο. Τι να το κάνετε το ευθεία που κοιτάζετε εκεί. Αυτό εδώ είναι το σωστό. Ναι, από ποια χώρα έρχεστε? Και πάει έτσι. Τα λέτε κάπως... Ακούστε, ναι. Τα ελληνικά... Δεν είναι πολύ καλά, γιατί εγώ γεννήθηκα σε άλλη χώρα. Ρωσία, Ρωσία λίγησα. Συγχωράτε, συγχωράτε. Τώρα, ναι. αυτό ναι. Κάνει έτσι. Έτσι, όπως είσαι. Βγες κιόλας, ωραία. Μάρια. Τι θα γίνει όλο πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω, Μάρια. Πίσω. Αυτό είναι το κόλπο, τι. Παρέθηκα. Πάει πίσω. Mm.
Τι είναι αυτή η AD εδώ? Εγώ το φτιάξα. Βλάκα. Τι? Πάλι... Πήρα βλέπω, ναι. Πάλι μας. Λαμβαίνει πίσω. Το παιχνίδι μου. Βρήκα τρόπο να πάει... Ευθεία. Όχι πίσω. Ευθεία δηλαδή, αν έχω κάνει σωστά τις πράξεις. Ναι, 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 αλλά πρέπει να αλλάξεις εξάρτηση. Αυτό που... Πήγε και εσύ γιατί πολύ έπαιξες. Και χτύπησε... Έλα λίγα. Πήγε πίσω και χτύπησε έναν παππού. Όχι. Ποιος θα το... Ποιος θα του δώσει τώρα αυτήν την λεφτά? Τίποτα, τίποτα. Φυλακή. Φυλακή εσύ θα πας. Εγώ δεν έχω υπογράψει τίποτα. Και εσύ, φίλε. Και εσύ. Και εσύ. Γιατί είχες δώσει δάχτυλο. Εντάξει, μου λείπει το δάχτυλο. Πρέπει να προσέχεις που το βάζεις. Τι λέτε? Άκουγα αυτά που λέγατε. Ναι. Ναι, και λέω... Τι είστε εσείς? Εγώ είμαι ελεγκτής. Είμαι ελεγκτής. Κατουρήθηκα. Είσαι ελεγκτής και ξέρεις πολλά. Λοιπόν, οι πατέντες συνεχίζονται εδώ πέρα, οπότε θα πάμε άλλο ένα σενάριο, έτσι, τελευταίο. Λίδα Κωνσταντίνα, Άννα και Μαρία. Λίδα Κωνσταντίνα, Άννα και Μαρία, λοιπόν. Έχουμε τη μοναδική εφεύρεση του τοίχου, παιδιά, που βάφεται μόνος του. Πού? Ο τοίχος που βάφεται μόνος του. Θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, που θέλετε να ανανοηθείτε, θα έχετε, λοιπόν, τον τοίχο που βάφεται μόνος του. Αλλά δεν ξέρουμε τον μηχανισμό, έτσι θα μας το μάθετε εσείς. Ο τοίχος που βάφεται μόνος του, μας λείπει το γράμμα π, όπως λέμε, πριόνο κορδέλα. Λίδα και Άννα, ξεκινάτε. Μαρία, η αλλαγή της Λίδας. Και Κωνσταντίνα, η αλλαγή της Άννας, για ένα τελευταίο σενάριο του λείπει γράμμα. Λοιπόν, μπράβο. Αυτός εδώ, ο τοίχος, έχει κάτι καλό. Θα τον αγοράσετε? Τον τοίχο? Ναι. Ναι. Ωραία. Να το τυλίξω. Έχει καλό αυτό όταν φουμάρετε στο σπίτι. Έφυγα. Μπράβο. Στην ουσία είναι διαφανής. Και... Λέγε. Και έχει ένα μηχανισμό που... Χαμότο. Όπα. Α, τι ωραία. Ναι. Θα γίνει κόκκινο. Ό,τι χρώμα. Έλα, δεν θα το θυμηθείς, φύγε. Βάζουμε το μηχανισμό. Πού? Μπράβο, Μαρία. Είναι διάφανο. Και εσύ, ναι, το κάνεις ό,τι χρώμα θέλεις. Δηλαδή? Εκεί πέρα, γαμώ το πάλι. Κάτι χρώμα είναι. Ορίστε. Τελικά τι χρώμα είναι? Είναι ένα ωραιότατο κόκκινο. Κόκκινο? Ναι. Και αν θέλω κίτρινο? Βάζετε το κωδικό 311, 312, 311. Ναι. Και γίνεται. Βγαίνει σε όλα τα χρώματα. Ό,τι θέλετε. Το ό,τι κάθε θέλετε. Χρώμα έχει και το κωδικό του. Σήμερα κόκκινο, αύριο κίτρινο, μεθαύριο ροζ. Έτσι. Α, κι εγώ κάθομαι.
Κάνω έτσι, κόκκινο. Κάνω έτσι, πράσινο. Πράσινο. Τα χρώματα που έχετε δεν μου κάνουν. Τα χρώματα που έχετε. Θα το αγοράσω. Τέλεια. Να σας το τυλίξω όλο και το σπίτι. Θα πάρω και την ταπισερή γιατί μου άρεσε πολύ. Η webcam κάνει τα ίδια. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Έβρεστα ήταν αυτό πάντως. Θα λύνει τα χέρια. Κάθε μέρα και άλλο χρώμα. Να σου ανεβαίνει και η διάθεση. Ή να νιώθει την διάθεσή σου όταν ακουμπάς και να αλλάζει χρώμα. Με τον κίνδυνο να γίνει και μαύρος βέβαια. Εντάξει, πρέπει να ζούμε με ό,τι μας δίνεται. Όπως ακριβώς και στο Ήμπροφ, ό,τι μας δίνεται αυτό ισχύει. Οπότε και πορευόμαστε με αυτό. Δεν πάμε να το αλλάξουμε από την ρίζα του, αλλά να το τροποποιήσουμε. Κάπου εδώ να σας πω παιδιά ότι στα σχόλια είναι και τα Σαμαφιλοραμαία, οπότε σας χαιρετήσουμε. Γεια σας παιδιά. Γεια σας Βράση για το κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε κιόλας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο το κοινό για τις προτάσεις που μας έδωσε και ελπίζω εξίσου πολλές να είναι και οι δωρεές σας στα Σαμαφιλοραμαία. Προχωράμε λοιπόν σε ένα από τα τελευταία μας παιχνίδια, το οποίο λέγεται Attack. Σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν πάλι δύο improvisers, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να μας γράφετε κάποια. Κάποιους στίχους από τραγούδια ή να μας δίνετε κάποιες ρήμες που μπορεί να σας αρέσουν. Στίχους από τραγούδια, τίτλους από ταινίες, τίτλους από τραγούδια, γιατί όχι, και να διαλέξουμε κάποιες για να πάρουν οι improviser μας για τις επόμενες σκηνές. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες από τις ατάκες που μας έδωσε το Σώμα Φίλων Αμαία και από τις απασχολούμενες και από τις ωφελούμενους και θα εξηγήσω τα παιχνίδια μέσα τώρα. Δύο improviser κάθε φορά, με βάση μία από τις σχέσεις που μας δώσατε νωρίτερα, αυτοσχεδιάζουν μία σκηνή. Θα χρησιμοποιήσουμε και μερικά από τα περιβάλλοντα που μας δώσετε, αλλά και μερικές από τις σχέσεις ή τα επαγγέλματα που μας έχετε δώσει. Αυτοσχεδιάζουν λοιπόν μία σκηνή μεταξύ τους και ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγάλουν μία ατάκα που έχουν γραμμένη σε ένα χαρτάκι και αντί να πούν κάτι δικό τους, να διαβάσουν την ατάκα. Από τη στιγμή που τη διαβάσουν, η ατάκα ισχύει και η ιστορία τροποποιείται αναλόγως. Οι ατάκες μπορεί είτε να ευνοήσουν την πλοκή, είτε να την κάνουν εντελώς διαφορετική. Πάμε με το flow. Ξεκινάμε λοιπόν με μερικές σκηνές με τις ατάκες που μας έχουν δώσει είτε τα παιδιά από τη δράση για το κάτι άλλο. Γεωργή και Ηλία, ξεκινάτε. Και βρίσκεστε στην κορυφή του Everest, λοιπόν. Είστε δύο ορειβάτες στην κορυφή του Everest. Πάμε να παίξουμε ατάκ αυτή τη στιγμή. Ωπω, φίλε, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ούτε κι εγώ, αλλά είμαι πολύ περήφανος. Εσύ έτσι με αυτή την περηφάνεια πας παντού να πούμε. Πώς το κάνεις? Απλώς βγάζω το στήθος μου έξω και κοιτάω λίγο έτσι σαν να είμαι αφιψηλού και κάνω ότι κρατάω μια σημαία. Έχεις δίκιο. Έχει σημασία τι σημαία θα είναι? Καθόλου. Αρκεί να είναι ελληνική. Ήδη νιώθω καλύτερα. Είναι η τελευταία μου ώρα στο σωματείο για σήμερα. Και θέλω να χαλαρώσω λίγο, μην με πριν, έχεις πρίξει τις ερωτήσεις να πούμε. Τι εννοείς, τόσο χαλαρός είσαι, εγώ θέλω να χαλαρώσω. Κανονικά θα έπρεπε να κάνεις κάτι και αυτή τη σημαία εδώ πέρα. Βάλε να δούμε DVD με την κοσμική σκουφίτσα, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Ωραία παιδί μου, έλα δες, να πάρε δες. Εσένα γιατί σε πήρανε στο σωματείο των ορειβατών, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δεν με γνωρίζαν, είχα γράψει στο βιογραφικό μου μερικά ψηματάκια, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κανονικά δεν τα είσαι. Ντουγάνι. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, όχι στα βουνά. Πού το κατάλαβες ότι είμαι παπάκι? Δεν φαίνεσαι. Πάπια. Είσαι πετεινός. Νόμιζα ότι είχα καμουφλαριστεί πάρα πολύ καλά. Έτσι έκανα και με το βιογραφικό, γι' αυτό με πήρανε, αλλά εσύ ναι, ναι, αλλά εδώ πέρα που ήρθες θα ξεπαγιάσεις, να σου πω κάτι. Παστίτσιο θα φάω σήμερα το βράδυ. Και το παστίτσιο το έχω φέρει για μένα. Θα το φάω εγώ, είπα. Δηλαδή... Εσύ, παπάκι, μόκο. Έτσι φέρεστε εσείς σε αυτό το ορειβατικό το σωματείο. Φίλε, δεν μην μιλάς και σου είπα. Περίμενα να σου πω τι σου είπα. Είναι η τελευταία μέρα στο σωματείο, σου είπα, για σήμερα και θέλω να χαλαρώσω, μην έχεις πάρει τα αυτιά. Εμένα όλα με πονούν, μόνο το στόμα δεν με πονεί, γι' αυτό μιλάω πολύ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο, θα στα πω εγώ όλα να ξέρεις.
Πρέπει να κατέβουμε αμέσως. Γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να τα τραβάω όλα αυτά και ειδικά για να μου φας το παστίτσιο. Εντάξει. Θα ρωτήσω κάτι. Είναι ο παππούς εκεί. Είναι εδώ μέσα ο παππούς. Ένα παππού έχεις μέσα και μιλάει και σου λέει εγώ δεν μπορώ, δεν. Έχω άλλη μια. Χρειάζεται, το ξέρω. Λοιπόν, από τις ατάκες που γράφετε θα τις δίνει η Ιωάννα στο συμπροβάιζερ στο επόμενο κύριο. Ιωάννα, τις ατάκες που βλέπεις, μόλις ανακοινώνω τους συμπροβάιζερ που θα παίξουν αυτή τη στιγμή, θα ανακοινώνω τους επόμενους να προετοιμάζονται να γράψουν τις ατάκες. Οπότε μη στέλνεις ακόμα, θα παίξουμε πρώτα με τις λίγες ατάκες που μας έχει δώσει το Ιντράσι για το κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω, θα παίξουμε δύο ακόμα. Ιωάννα, είσαι μαζί μας, λαμβάνεις. Με τη σειρά που έρχονται θα τις χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Η Μαρία και η Κωνσταντίνα έχουν το τρόπο. Να στέλνω κάποιες σε διάφορους. Ωραία. Μη στέλνεις άλλες. Θα σου πω πότε να τις στείλεις για να προετοιμάζονται οι improvisers. Να γράφουν λεπτά και σου. Οκ, ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη. Με Μαρία και Κωνσταντίνα, το επόμενο σας σενάριο είναι μια πολύ ωραία σχέση που μας έδωσε ένας φίλος και μια φίλη νωρίτερα. Φαρμακοποιός και ηλικιωμένος για ραντεβού για εμβόλιο COVID. Φαρμακοποιός και ηλικιωμένος με ραντεβού για εμβόλιο. Γεωργή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν θέλουμε να δούμε άλλο και κεφάλι σου. Πάμε, ατάκ. Παιδί μου, κλείσε με ένα ραντεβού. Αμέσως. Δώστε μου ένα όνομα να σημειώσω. Μαρίκα. Μαρίκα. Γογοδούλη. Γογοδούλη. Ωραία. Γογοδούλη. Γογοδούλη. Για πείτε μου λίγο, τι κι αν είμαι ποιητής, μου αρέσει ο Σεφερλής. Άκπηδη! Είπα να σας κάνω λίγο πλακίτσα, επειδή σας αρέσουν εσάς αυτά τα χιουμοριστικά. Εσάς σας αρέσει ο Σεφερλής. Ο εγγονός μου βλέπει. Ο εγγονός μου βλέπει κάθε Κυριακή και κάθομαι και εγώ και κάνω παρέα και πώς γελάμε. Δεν φαντάζεσαι, Μαρή. Τουαλέτα, κλείνουμε τα χεράκια. Φαγητό, σαλόνι, χαλάρωση, κάθε Κυριακή, μαζί με το Σεφερλή. Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Κάθε Κυριακή. Να είσαι καλά, παιδί. Καλό παιδί θα είσαι. Για να βλέπεις αυτά, καλό παιδί θα είσαι. Κλείσε με το ραντεβού. Ναι, πες μου. Πείτε μου, συγγνώμη. Το ραντεβού. Ναι. Μπορείτε αύριο. Αύριο τι έχουμε να κάνουμε. Μπορώ. Ωραία. Να σας βάλω αύριο πρωί-πρωί, να είστε πρώτοι. Πρωί-πρωί τι ώρα, παιδί μου, έχω να πάω και μια εκκλησία να πούμε. Εντάξει, να σας βάλω πιο αργά, να σας βάλω στις 10. Στις 10, με σημαία μου μια φούστα θα πάω πρώτη-πρώτη να το κάνω, μάλιστα. Μπράβο, κυρία Μαρίκα μου. Μάλιστα, θέλω. Να δίνετε και το καλό παράδειγμα στην νεολαία. Θα βάλω τη φούστα μου την καλή και μετά θα την βγάλω. Τι είπατε? Να λέει, λέω, η νεολαία, I love you, κάργα, γιαγιά. Είπες, παιδί μου, με έβρισες. Όχι, κύριε Μαρίκα μου. Να σας λένε ότι σας αγαπάνε πολύ και ότι σας θαυμάζουν. Ποιος? Λάγκαρε, παιδιά. ένα λεπτό. Κυρία Μαρίκα μου, έχει έρθει κάποιος μαζί σας να σας πάρει για να φύγετε μετά. Ο εγγονός μου. Έξω είναι μετρημένη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον εγγονό. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για το παιδί. Καλό παιδί, ε. Καλό παιδί είναι. Λοιπόν, ακούστε, τώρα που θα πάτε έξω. Λίγο άσχημο είναι. Τι είναι? Άσχημο. Μη λέτε τέτοια πράγματα για το παιδί. Γι' αυτό θα ξαναχειροκροτήσουμε. Ωραία, ακούστε τώρα. Μόλις πάτε έξω, πείτε του ότι έχει γενέθλια ο Κουρκούλης. Κουρκούλη! Ναι. Και το Σάββατο πήγε στον Κουρκούλη. Θα χαρεί. Πείτε, μόλις πείτε έξω να του το πείτε. Πόσο γίνεται γιατί... Δεν ξέρω τώρα να σας πω πόσο να γίνεται και αυτός. Είναι στην αλλά επειδή είναι πολύ φαν ο εγγονός σας, να του το πείτε για να πάει να του πει χρόνια πολλά. Είναι στην ηλικία μου, λες. Ο Κουρκούλης. Πάνω κάτω. Μάλλον. Εγώ θυμάμαι πάντως. Άντε, πες μας τι είπε. Πες μας τι είπε. Εγώ θυμάμαι. Ονειρεύομαι γαλακτομπούρακα γεμιστά μερέντα, μου έλεγε ο Κουρκούλης, όταν πήγαινα στο καμαρίνι με άδεια χέρια.
Απαιτήσεις ο κύριος Κουρκούλης από τη γιαγιά. Απαιτήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε πώς μπορεί να τροποποιηθεί μια ιστορία να αλλάξει εντελώς ρότα, αλλά φυσικά το δεχόμαστε. Βασική αρχή, το ήμουν το ναι και. Ποιος δεν έπαιξε πολύ, η Λέα δεν έπαιξες, έπαιξες. Έπαιξε. Α, με συγχωρείς. Άννα, θα παίξουμε πάρα πολλές φορές. Άννα, Λίδα. Άννα, Λίδα το επόμενο. Και να προετοιμάζονται η Μαργιαλένα και ο Μάριος. Ιωάννα, αν θέλεις, τους στέλνεις μερικές από τις ατάκες που έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν τα παιδιά, οι φίλοι μας. Και 52 που είστε ακόμα εδώ. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, να βρω και τα σπονάκια μου τα εδώ, των φίλων. Το Medium και ο πελάτης ή η πελάτησα. Πάμε λίγο να παίξουμε ατάκ με Medium και πελάτη. Κάθισε. Χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο? Πλήρωσες την είσοδο? Τα έχω κανονισμένα όλα. Ωραία, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Θα ξεκινήσω εγώ. Για πάμε λίγο. Απαλή γυμναστικούλα, σήμερα στα χέρια. Πάρε έτσι μια βαθιά εισπνοή. Τίναξε τα χέρια κάτω. Εισπνοή. Τεινάζε τα χέρια κάτω. Έτσι να φύγει, ξέρεις, η κακή ενέργεια, όλη αυτή που σε περιβάλλει, γιατί σε βλέπω, κορίτσι μου, σε έχουν καταματιάσει, δηλαδή ένα μαύρο σύννεφο είναι από πάνω σου, σε ζηλεύουνε. Ωραία, τώρα να μπούμε λίγο στο κερασάκι, γιατί το πας και με το τέταρτο και δεν έχω και πάρα πολλά λεφτά. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου? Ξέρω. Να μπω στο ψητό. Ξέρω. Το πρόβλημά σου είναι... Πες, αν το βρεις, θα σου δώσω όλα τα όλες τις θεσμίες. Το πήραμε το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ότι πήρε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και δεν ξέρεις πώς θα τα δικαιολογήσεις στην εφορία. Το ξέρω. Την πήρα όμως. Την πήρες. Την πήρα και δεν έχω κοιτάξει το mail μου ακόμα. Την πήρα. Στο λέω εγώ, την πήρες. Την πήρα. Θα κάτσεις λίγο παραπάνω για να σου πω πώς θα τα δικαιολογήσεις και όλα. Και τώρα τι θα κάνω. Σκύλες της λύσας. Τρέξτε γρήγορα στο βουνό. Μολυθείτε που έχουν συνάξει κόρες του κάδμου. Τι θα κάνω που θα βρω τόσα λεφτά? Δεν είμαι καλά. Χρειάζομαι χάπια. Αυτό το πρόγραμμα που πήρες το ΕΣΠΑ για σκυλιά δεν είναι? Για σκυλιά είναι, ρε εσύ. Αλλά πώς θα τα δικαιολογήσεις? Γιατί θα τα ξεμολύσεις? Μάζεψε τα. Μάζεψε και άλλα σκυλιά. Μάζεψε και αδέσποτα. Ωραία, να τα μαζέψω. Και να φτιάξω ένα καταφύγιο. Ένα καταφύγιο ζώων. Αυτό πρέπει να φτιάξεις. Μπράβο σου, όμορφη γυναίκα, ψηλή νταρντάνα, να μη θέλει να σε παντρευτεί κανείς. Τι να κάνω, είναι και αυτή η ελιά που έχω στη μύτη, δεν βοηθάει καθόλου. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε? Θα πληρώσω, όχι, άκουσέ με. Θα πληρώσω να τη βγάλουμε σε έναν γιατρό, μπαμ. Εγώ είχα μία εδώ, δες, μία εδώ. Μπαμ. Με πετσόκοψε βέβαια, έχω σημάδι, αλλά μπαμ θα στη βγάλουν και θα μπορείς να παντρευτείς, γιατί τα αξίζεις. Δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα και να μου έχεις δώσει τη λύση της ζωής μου. Το ξέρεις ότι αν ερχόμουν εδώ και έφευγα από εδώ και δεν είχα βρει τη λύση, θα αυτοκτονούσα. Το ξέρεις. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθάω τον κόσμο. Τα λεφτά είναι κάτι συμβολικό. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω και θα πάμε κατασκήνωση. Μαζί? Ναι, γιατί εγώ με τους ανθρώπους που έρχονται στο μαγαζί μου οργανώνω κάθε καλοκαίρι μια κατασκήνωση. Ένα κάμπινγκ που μοιραζόμαστε τα προβλήματά μας, λέμε, διαβάζουμε βλέπουμε το μέλλον. Με ελάχιστο κόστος, ελάχιστο. Είναι 2 χιλιάρικα για 5 μέρες. Ελάχιστο.
2 χιλιάρικα για 5 μέρες. Συγγνώμη, να ρωτήσω, πόσα χρειάζεστε τώρα για αυτή την συνάντηση? Τώρα, φυσικά, αυτά που έδωσες στη γραμματεία είναι για την κοπέλα που είναι χτυπημένη από τη μοίρα. Και άλλα 50 ευρώ, γιατί και εγώ ταΐζω τα δέσποτα της γειτονιάς. Α, μάλιστα. Ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας. Έτσι φαίνεται. Πριν που ερχόμουν, έβριχε. Τώρα μέσα στην ψυχή μου ρίχνει όχι απλά καταιγίδα, αστραπές, φωτιές. Μην δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι θα φύγω από εδώ χωρίς να δώσω ούτε ένα ευρώ. Εντάξει. Πόσα λεφτά θα πάρεις από το ΕΣΠΑ? Δεν θα δώσεις ένα πενταρικάκι? Ό,τι θέλω θα τα κάνω τα λεφτά. Μας το παίζεις εδώ πέρα. Άιντε. Θέλω να προλάβω οποιοδήποτε ένα σφαλιοτράβηγμα. Οπότε ας το λήξω κάπου εδώ. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Με το ναι και με το και, θα είναι πολύ μπροστά. Αυτοί που είπα να προετοιμάζεστε, θα παίξετε τώρα και οι επόμενοι θα είναι ο Ηλίας και η Κωνσταντίνα. Οπότε, Ιωάννα, μπορείς να στείλεις μερικές ατάκες. Σίγουρα να στείλεις περίπου 3 από τις ατάκες των παιδιών, των καινούριων μας φίλων και των 47 που είναι ακόμα μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε εδώ μια επόμενη σκηνή. Ατάκ. Δεν είπα πριν ότι το ατάκ είναι λογοπαίγνιο του ατάκα και του επιτίθεμε στα αγγλικά. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Σε σημεία. Και φυσικά την έβρεση την έχουμε πάρει πάλι από διάφορα παιχνίδια που έχουμε δει και τα έχουμε δοκιμάσει και οι ίδιοι. Πάμε να κάνουμε ατάκ. Η σχέση μεταξύ σας είναι υποκαχώντας και ο Τζον Σμιθ. Υποκαχώντας και ο Τζον Σμιθ. Πάμε λοιπόν να παίξουμε ατάκ. Ογκόμενος. Ωραία. Ερώτηση. Ναι. Ποιος είναι ο Τζον Σμιθ? Ογκόμενος. Ο Αμερικάνος. Της Παχαχόντας. Ναι, ναι, ναι. Ο Αμερικάνος, ο Ξανθός. Εντάξει. Ο κατακτητής. Λευκέ, χαιρέταμε. Hello. Όχι, έτσι χαιρετάμε εδώ. Ναι, αλλά εμείς λέμε hello. Α, μοιάζει. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί τελικά. Ωραία. Πιάσε το χέρι μου και πάμε στα χρώματα του ανέμου. Όπα, όπα. Ποια χρώματα? Του ανέμου. Έτσι είστε εδώ εσείς, στη ζούγκλα. Άντε κατευθείαν τάστε, πάρε με στα χρώματα. Εμείς στο Αμέρικα θέλουμε να μας φτύνει λίγο. Άγγλος, Άγγλος. Συγγνώμη. Σαν με κοιτάς, σαν με κοιτάς, κάτι συμβαίνει βαθιά στα σοφικά μου και θέλω να σε πάρω μαζί μου να τρέξουμε στα χρώματα του ανέμου. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άντε πάλι, δεν είπα να φτύνεις λίγο? Να φτύνω, να φτύσω. Okay, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά θα έρθεις τώρα μαζί μου στα χρώματα του ανέμου. Άκουσε να σου πω λίγο, κοπελιά. Κάτι δεν σ' αρέσει, κάτι δεν λέω καλά. Μήπως δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα? Μάλλον, αυτό λέω κι εγώ. Πώς σε λένε? Ποκαχόντας. Ωραία, Ποκαχόντας. Είμαι το αρνί του Πάσχα, το πιο παχύ σας τάχα. Κατάλαβες? Νομίζω κατάλαβα ότι θέλεις να πάμε βόλτα με τα ποδήλατα, αλλά δεν έχουμε ποδήλατα εδώ. Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λέω, έχετε τίποτα να φάμε? Γιατί έχω πεινάσει πολύ. Ναι. Λόδα έχει κόψει. Έχουμε πολύ φαγητό, γιατί είναι ο γάμος μου με τον Κόκουμ, αλλά τώρα που σε είδα εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Επίσης, θέλω τώρα που σε είδα να σου πω, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος, θα ήθελα να μου πεις. Την πρώτη στιγμή που με είδες, γιατί εγώ για το μωρό παντρεύομαι. Παιδί θέλω να κάνω. Ένα ποκαχοντάκι με τα χρώματα του ανέμου να πηγαίνουμε βόλτα. Κατάλαβα. Θα μου το κάνεις? Άμα είναι να παντρεύεσαι, δηλαδή εγώ τώρα να σε κλέψω. Τώρα μάλιστα. Τώρα το έχουμε. Και λοιπόν, να τρέξουμε με τις αρκούδες στα χρώματα του ανέμου. Αυτό σου λέω, άνθρωπέ μου. Με τα χρώματα του ανέμου, λοιπόν. Πού είναι ο άντρας σου? Μισό λεπτό να φέρω το τουφέκι μου. Τι 30, τι 40, τι 50.
άνθρωποι! Σκότωσε τους όλους! Τι να έχει σημασία! Φάτους! Πάμε, πάμε να δούμε ποιος ήρθε! Ναι, γιατί αν είναι πολύ, να μην χωθώ. Έχεις δίκιο, γιατί ένας... μετά ποιος θα με κάνει το παιδί. Ωραία. Λοιπόν, άκουσε. Ποκά. Ποκά. Πήγαινε εσύ που λένε. Δε, όχι, 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 όχι. Δεν μ' αρέσει να μου κόβουν το όνομα. Ρε πουλάκι μου, θα γίνει κάτι μεταξύ. Ποκαχόντας. Ωραία. Ποκαχόντας. Τράβα εσύ μπροστά και αν δεις ότι είναι πολύ, συνέχισε και εγώ θα πάω από την άλλη. Αν είναι μόνο ο δικός σου, με φωνάζεις να έρθω να τον σκοτώσω. Αν θέλεις να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες, ναι, θα κάνω ό,τι μου πεις, θα τρέξω μπροστά. Ωραία. Να ανοίξω τις καρδούλας μου τις πόρτες, τρέχω στα χρώματα του ανέμου, αγάπη μου. Θα το πω στον μπαμπά μου και εκείνος θα χαρεί πολύ. Λοιπόν. Το happy end λίγο κάπως έτσι έπεσε από το βαγόνι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε, θα παίξουμε λίγα ακόμα. Λοιπόν, ποιος είπα να παίξουμε τώρα, Σαντίνα Ηλιάς. Ναι, παίξουμε. Ιαβόλ. Τι είπες? Να παίξουν στα κριτικά. Να παίξετε στα κριτικά, τα παιδιά και τα δύο από την Κρήτη. Θα παίξετε στα κριτικά λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Okay. Πες το okay. Λοιπόν, ναι. Είστε ένας κριτικός πράκτορας και ένας κριτικός μαφιόζος. Εντάξει. Κριτικός πράκτορας και κριτικός μαφιόζος. Να ετοιμάζονται η Άννα και η Μαρία. Η Ιωάννα στέλνει τα και στην Άννα και στη Μαρία. Συνεχίζω να μας στέλνετε, παιδιά, όσοι είστε εδώ, 45. Και κριτικός πράκτορας και κριτική μαφία. Πάμε να παίξουμε του ΑΤΑΚ το καλό του κριτικό. Δεν του τον επικρατάς. Έλα να μας επίσης ότι θες να παίξεις και μπαλοφιές. Είσαι και σε πιάσα μαφιόζε. Εγώ μαφιόζος. Εγώ είμαι το καλύτερο παιδί του χωριού. Και μην τα λες, μωρέ, δεν ήκουσα εγώ ότι έχει πουλήσει τα ναρκωτικά και τα χασίσια. Εγώ, μωρέ, εσύ ναρκωτικά. Κατέχεις τα λένε για μένα στο χωριό. Τα λένε. Crazy, crazy girl, λένε. Εγώ λόγω ναρκωτικά, εγώ είμαι σαν ένα crazy, crazy girl. Διάλεξα πολύ, μ' άρεσε, μωρέ, και πώς εμένεις, τούτο είναι το χωριό, με τσιφούστες και τα τσιμπλίτσα στην κεφαλή και δεν τρέπεσαι να κυκλοφορήσεις, παέ. Και δεν σου λέει ο κόσμος, ονειρεύομαι, ονειρεύομαι, άλλον μες στην αγκαλιά σου και πικραίνομαι. Άλλον μες στην αγκαλιά σου και πικραίνομαι. Και μια φορά μου το λένε, είναι η αλήθεια, αλλά δεν δίνω εγώ σημασία σε έτσι πράγματα. Ζέτα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όπως εσένα που λες, που πουλώ ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Μα τούτες εσύ σημαντινάδες δεν βγαίνουν τυχαία. Ναι, κατέχω το εγώ, κατέχω το. Να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Να βγάζουμε μαντινάδες και να βάλω να ψούμε μια. Άντε βάλε, μωρέ, και μετά θα σε συλλάβω. Κάτι να με συλλάβεις. Βάλε μωρίς, να ψούμε μια και βλέπουμε. Αν με συλλάβεις θα το πάρω το μπουκάλι εγώ μαζί μου, δεν σου βάζω τσαμιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Κάτσε μια στιγμή εδώ να τα πούμε ντόπρα και καθαρά και να έχουμε και την κεφαλή μας το κούτελο καθαρό και την τιμή μας. Έτσι. Ανάβεις ποθιές, ανάβεις κι όλα τα γκές. Ούτε εμπριστής είμαι. Όχι, δεν είμαι ούτε εμπριστής. Μωρέ εσύ, να βάλουμε μια ρατσή. Έτσι μου πάνε το χωριό ότι άναψες τη φωτιά πάνω στα μουρέλα, στην πάνω μπάντα. Και ο Κωνσταλέξης την άναψε. Δεν ήμουν εγώ, τον είδα. Είμαι μάρτυρας. Λες ότι σε μπλέξανε... Με μπλέξανε πάρα πολύ άδικα και... Είναι άδειο το μπουκάλι, το έκανα για σένα κι άλλοι. Ωραία, εσύ δεν είναι. Για σε τελικά, ενώ με θεωρούσα πως είχα φέρει τυρακή και εδώ δεν μπορούμε να πιούμε πράγμα. Μόνο κι άλλοι να το κάνω για να δεις. Είναι άδειο το μπουκάλι. Θα σε συλλάβω.
Θα σε συλλάβω, μαφιόζε, φέρε να εκεί. Να σου πω κάτι. Για τούτο ναι, αξίζει να με συλλάβεις. Κοίτα, θα σου πω. Χθες μεθάνυχτα και κάτι, είδα εγώ να μπαίνει πάει η πεθερά σου και να βιάζει την μπουκάλα. Τι κουβάλα η τάκα, ρε. Δεν συνεχίζει ένα πέρδομα με την κουζουλή την πεθερά και θα τα πω για να χτυπήσω το κεφάλι. Μα δίνετε μερικέ ακόμα τελευταίε ατάκε να παίξουμε λίγε επαναλήψει. Ακόμα πριν σα χαιρετήσουμε. Άννα και Μαρία, οι επόμενοι σα. Οι επόμενε. Και να ετοιμάζονται ο Γεωργή και η Λίδα. Και η Λίδα, Ιωάννα, στέλνει τα και στα παιδιά. Κορίτσια, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Μα έχετε δώσει πάρα πολλά παιδιά μέχρι αύριο. Λοιπόν. Έχουμε το πεινασμένο πεντάχρονο και το σοκολατένιο λαγουδάκι που δεν θέλει να φαγωθεί. Το πεινασμένο παιδάκι και το σοκολατένιο λαγουδάκι που φοβάται να φαγωθεί. Πάμε να παίξουμε ακόμα ένα attack. Έλα. Έλα, σε φέρανε δώρο σε μένα, η νονά μου. Δεν σ' ακούω. Η νονά σου είναι πολύ κακιά να της πεις. Γιατί μου φέρνει τα καλύτερα δώρα. Γιατί θέλει να με σκοτώσει. Έλα εδώ, λαγουδάκι, δεν θα σε σκοτώσει. Θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα μαζέψω όλες τις μπανάνες. Και θα σας δώσω... Όχι, άσε με να τελειώσω, λαγουδάκι. Θα σας δώσω όλες να τις φας και μετά θα σε φάω. Όχι, δεν τρώω μπανάνες, άσε με να φύγω, θέλω να φύγω. Αλίμονο στους νέους, αλίμονο σε όλα τα παιδιά που τρώνε λαγουδάκια σαν και εμένα, γιατί κρύβουμε κάτι πολύ κακό μέσα μας και θα πάθει το στομάχι σας κακό. Αλίμονο. Είσαι κακό, θες να μου πεις. Ε? Ναι, μη με φας. Αφού είσαι πολύ καλό λαγουδάκι, όλοι έτσι λένε και όταν σε τρώμε γλυκαινόμαστε. Ναι, μετά θα πονάει το στομάχι σου. Το στομάχι μου δεν πονάει, τρώω 5 σοκολάτες τη μέρα. Έτσι έκανε όμως και κάποιο άλλο παιδάκι και δεν θες να μάθεις τι έπαθε. Χτύπα κι άλλο, θα τα αντέξω αλλά μη με φας, χτύπαμε. Θα σε φάω, δεν θέλω να σε χτυπήσω, θέλω να σε φάω, γιατί άμα σε χτυπήσω θα χαλάσεις. Ω τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου και αιώνιο κελί. Λέει η μαμά μου όλη μέρα τραγουδάει αυτό και μου έχει κολλήσει ρε εσύ. Μήπως η μαμά σου δεν είναι καλά. Η μαμά μου είναι μια χαρά, ο μπαμπάς μου είναι μια χαρά, εσύ δεν θα είσαι σε λίγο γιατί θα σε φάω. Όχι, πάω να φύγω γρήγορα. Δεν θα φύγεις, δεν έχεις πόδια. Όλη την ώρα αυτό που μπορείς να κάνεις μόνο είναι να κάνεις έτσι, σε βλέπω. Πού σου μικρή μου Μέλισσα, χθες βράδυ που σε θέλησα. Είχα μία φίλη τη Μέλισσα που τη σκότωσε στο δάκι. Α, αυτή τη... Α, την έλεγες Μέλισσα, τη λαγουδίνα που έφαγα χθες. Κοίταξε να δεις, είστε σοκολατένια, εντάξει. Εμένα η μαμά μου λέει ότι δεν είστε αληθινά ζώα, εντάξει. Άρα μπορώ να σε φάω. Το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Καπνίζεις κιόλας, θα σου πέσουν τα δόντια με τόσα γλυκά και τόσα τσιγάρα. Το Τζέλα Δέλτα η μαμά μου λέει, άμα θέλεις να ξέρεις, ότι είναι ένα πλοίο που κάποτε βυθίστηκε γιατί ξέμεινε από φουγάρα. Και άμα θες μπορώ να σου πω κι άλλες πολλές ιστορίες πριν σε φάω. Να πας με γνώσεις. Όχι. Θα σου πέσουν τα δόντια. Δεν θα μου πέσουν τα δόντια γιατί η μαμά μου, άμα θες να ξέρεις, λέει ότι άμα μου πέσουν τα δόντια θα βάλουμε καινούρια. Κοπάνισε το φίκι. Το ανήκει. Ποιο φίκι, ήρθε ένα φίκι. Μεγάλο φίκι και θα φάει τη μαμά σου. Πάνε να δεις. Το φίκι, το τεράστιο που τρώει ανθρώπου. Να ήρθε, πάνε, τρέχα γρήγορα. Που δεν θέλω να πω, θα φάει και εμένα. Είδες πως είναι να σε τρώνε. Άμα δεν να ξέρεις, εγώ θα κρυφτώ και δεν θα με φάει. Και ξέρεις, εγώ θα κάνω, και ξέρεις τι θα κάνω όταν είμαι κρυμμένο κάτω από το τραπέζι μου. Θα τρώω εσένα. Το ντουί ρε, το ντουί. Πάνε να δεις το ντουί που χάλασε και θα πέσει ο μπαμπάς σου. Τα ντουί ρε. Τα ντουί ρε παιδιά, τα ντουί. Τα ντουί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας. Μπορείτε να σταματήσετε σιγά σιγά να μας στέλνετε.
Το ξέρω ότι σας είπα λίγο πιο πριν, αλλά τελικά σας είπα μένα και στείλατε 100. Λοιπόν, μπορείτε να σταματήσετε σιγά σιγά να μας στέλνετε. Θα δοκιμάσουμε να κρατήσουμε τις ατάκες για την επόμενη φορά. Δύο τελευταία σενάρια θα παίξουμε πάρα πολύ σύντομα με τις ατάκες μας και θα σας αποχαιρετήσουμε με το αγαπημένο μας τελευταίο παιχνίδι. Ποιους είπα να προετοιμαστούν? Πάρα πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι? Μάλιστα, καπετάνια. Το τελευταίο μας ζευγάρι για σήμερα θα είναι ο Μάριος και η Μαριαλένα. Ηλία, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά μου, είστε ο πολιτής ή η πολίτρια τριγώνο πανοράματος και ο Αθηναίος που έρχεται πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο να παίξουμε. Αναφύγω κι εγώ, εντάξει. Πάμε να παίξουμε ατάκ, αστραπιαίος γύρος με τις ατάκες της δικές σας, της δικές σας κοινό. Πάμε. Ναι, γεια σας. Αυτά τα τετράγωνα της Περέας θέλω. Εδώ μόνο τρίγωνα έχουμε. Αυτά τα τετράγωνα της Περέας που είναι γνωστή η Θεσσαλονίκη που φτιάχνει. Τα τρίγωνα κρέμα. Είναι γνωστά. Τα τρίγωνα πανοράματος. Τα τρίγωνα. Ναι, τρίγωνα. Εντάξει, ξέρω εγώ δώστε τρίγωνα. Άμα είστε τρίγωνα, τρίγωνα. Άμα ήμασταν τώρα στο χωριό που κάνεις ότι δεν θυμάσαι. Στο κοτέτσι θα σε έκλεινα που κάνεις ότι δεν θυμάσαι. Αν ήμασταν, λέω, στο χωριό, στο κοτέτσι θα σε έκλεινα. Που κάνεις ότι δεν θυμάσαι, λέω, δεν με θυμάσαι το χωριό. Από το χωριό. Ο Τάσος είμαι. Τι μου έκανες, Αλή? Θα φύγω να πάω στον Αλή. Τώρα σε θυμήθηκα. Αλή! Αλή! Όχι τον Αλή, ρε. Όχι τον Αλή. Εντάξει, είπαμε. Θα πάω να φωνάξω τον Αλή, γιατί τώρα θυμήθηκα. Ένα αστείο κάναμε. Τώρα θυμήθηκα ποιος είσαι. Αλή! Όχι, ένα λεπτό. Ένα αστείο. Άσε τον Αλή. Περίμενε. Πολλές αγάπες γνώρισα. Εντάξει, και ήσουν μία και εσύ. Οκ, τα σκάτωσα εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς το έκανα το πράγμα, αλλά κανένα θέμα. Άστο και το κοτέτσι, ξέχασε το ότι τα τετράγωνα, τα τρίγωνα αυτά. Όλα cool. Δεν ξέρεις πώς το έκανες. Δεν ξέρεις δηλαδή. Δηλαδή. Όχι, ξέρω, αλλά. Κύριο, φύγε. Κρατάω μαχαίρι. Αν θυμάσαι καλά. Κάτι τέτοια έλεγες εκείνη την ώρα. Ναι, το θυμάμαι το μαχαίρι αυτό και σε απειλούσα και έλεγα θα σας φάξω, θα κάνω αυτά έρωτας. Με είχε πιάσει, με είχε βρει και έλεγα εγώ τώρα τι μου κατέβαινε. Τι να κάνουμε. Απειλούσες τον πατέρα μου, το στήλιο. Τι έκανα. Απειλούσες τον πατέρα μου, το στήλιο. Και τον πατέρα σου και τη μάνα σου, το ξέρω, τα παιδιά σου, τον άντρα σου, το ξέρω, αλλά είχα έρωτο άνθρωπο, τι να κάνω. Τα σκυλιά σου με είχε πιάσει, ας πούμε. Δεν μπορούσα. Το όνομά μου δεν το θέλω, χωρίς εσένα δεν αντέχω. Θυμάσαι που τα έλεγα αυτά. Τόσο υπερβολικά, ας πούμε. Πού με βρήκες? Ήρθα από το χωριό στη Θεσσαλονίκη. Με κυνηγάς. Τι έγινε? Το σταμάτησα γρήγορα γιατί τα ανάψαν τα αίματα. Είπα lightning round. Lightning round. Κοινή γνωστή, τα πάντα. Και ένα τελευταίο lightning round αυτού του παιχνιδιού μας. Ποιοι είπα να ετοιμάζονται? Μαργού, συγγνώμη. Ωραία, εσείς οι δύο. Ένα τελευταίο. Μαργαλά, δεν ετοιμάστηκε. Μαργαλά, δεν ετοιμάστηκε, διάλεγες μια άλλη. Περίμενε. Θα τα λέω αργά-αργά. Το επόμενο όμως παιχνίδι και τελευταίο και πολύ πολύ γρήγορο, πριν μέχρι να ετοιμαστεί η Μαργαλένα, είναι εντελώς ο κατάλληλο Γιάννη Λύκους. Απλώς να ξέρετε, επειδή πήγε και λίγο αργά. Θα χρειαστούμε να μας συμπληρώσετε για το επόμενο μας παιχνίδι τη φράση. Το σεξ μαζί μου είναι σαν. Μπορείτε να συμπληρώσετε με οτιδήποτε σας έρχεται στο μυαλό. Δεν είναι απαραίτητο να μοιάζει με κάτι. Μπορεί να είναι και ένα καθημερινό αντικείμενο ή κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε ξεχασμένο στο ντουλάπι. Οτιδήποτε. Μας συμπληρώνετε τη φράση του σεξ μαζί μου είναι σαν, για να σας τη συμπληρώσουμε κι εμείς μετά ένα improviser. Μαργαρίνα, έτοιμη? Ωραία. Μία είναι τελευταίο γύρο ατάκ και μετά πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σεξ που είναι μια άλλη ιστορία. Τελευταίο γύρο ατάκ. Τι είμαστε, τι γίνεται? Σωστά, με συγχωρείτε, το σχέστηκα, δεν το είπα. Πολύ καλά τα πήγα. Ωραία. Λοιπόν, είστε ο κλειδαράς και ο κλειδωμένος. Όλα εμπνεύσεις από τις δικές σας ατάκες. Άιντε καλά. Ανοίξτε! Καίγεται το σπίτι μου! Έχω ξεχάσει το φούρνο! Όπα, σιγά σιγά. Δεν μπορώ να... Θα κάνω κανένα λάθος. Okay. Λοιπόν... Ποιο κλειδί, το κλειδί το έχετε? Είστε με τα καλά σας, μωρέ! Άμα είχα το κλειδί, δεν θα άνοιγα την πόρτα μου!
Εντάξει, οκ, okay, μη φωνάζει. Λοιπόν, έχετε δώσει σε κάποιον άλλον αντικλείδι? Άμα είχα δώσει σε κάποιον άλλον αντικλείδι, μωρέ, δεν θα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Εντάξει, ήρεμα, ήρεμα. Δεν ξέρω, λοιπόν, ωραία. Θα μισό λεπτό να κοιτάξω τα εργαλεία μου. Αυτή η πόρτα εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ ασφαλείας, έτσι. Μόνο εγώ μπορώ να την ανοίξω. Να σας πω κάτι, ο προηγούμενος κλειβαράς που είχα καλέσει, γιατί τότε δεν σας ήξερα, χίλια συγγνώμη. Δεν μπόρεσε, έτσι. Μου είχε πει, γι' αυτό εγώ τώρα είμαι σε αυτή την κατάσταση, μου είχε πει, κοίτα με πώς τρώω τρίγωνα πανοράματος. Ανάθεμα, αν έκανε έστω και λίγη δουλειά. Είχε έρθει εδώ με τα τρίγωνα πανοράματος και μου έλεγε να το κοιτάζω. Το ξέρω, κυρία μου, αφού σας λέω μόνο εγώ μπορώ να την ανοίξω αυτή την πόρτα. Άντε καμάρι. Σε όλη την πιάτσα, άμα ρωτήσετε, το λένε. Για μένα λένε, δώσε ένα ευρώ να σου πάρω παγωτό. Αυτό είναι και το μότο μου. Εμένα, ένα ευρώ να μου δώσει για ένα παγωτάκι και την κάνω τη δουλειά. Δεν έχω θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω αρχίσει τώρα, εγώ δεν αισθάνομαι καλά, γιατί μου μιλάτε για παγωτά. Ωραία. Και ο προηγούμενος μου μιλούσε για τρίγωνα πανοράματος. Έτυχε. Πρέπει κάποιος να μου ανοίξει την πόρτα. Ωραία. Ένα λεπτάκι. Αν δεν ανοίξετε, θα πέσω εγώ. Όχι, κυρία μου. Θα τρώω το κατσαβίδι λίγο. Να σας πω τώρα που ψάχνετε το κατσαβίδι. Ναι. Εξωτικό χαρμάνι πήραμε τη Σέσολα. Τώρα ανάθεμα. Εξωτικό χαρμάνι. Κοιτάξτε. Ψήνεστε. Τι κάνετε? Να σας πω, κυρία μου, έχετε αφήσει κάποιο μάτι μέσα αναμένο? Πριν δεν σας είπα ότι έχω αφήσει το φούρνο και έγινε το σπίτι μου εξωτικό χαρμάνι, αυτό είναι που σας έλεγα. Αμάν, βλέπω φλόγες μέσα, χαμός γίνεται. Πρέπει να βιαστούμε, έτσι. Δεν έχω και σέσουλα, έχετε μια σέσουλα? Να κοιτάξω. Ναι, βρήκα, ναι, ωραία μάσκα φοράς σήμερα. Βέβαια. Ωραία μάσκα. Είναι για τα αέρια που θα βγουν σε λίγο, ε. Όχι, μπράβο, να βάλω ούτως και άλλως, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως είναι και για τον κορονοϊό, δεν είναι κάτι. Καταλάβατε, λέτε, λοιπόν, επειδή έχει το χαμό. Εντάξει, να βιαστούμε όμως τώρα. Ξέρετε κάποιον καλό κλειδαρά, μήπως μπορέσει να βοηθήσει? Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όσο εδώ με έχεις φέρει, θα ξέρεις και κάτι ακόμα. Είμαι το αρνί του Πάσχα, το πιο παχύ σας τάχα. Θεωρείτε ότι μπορείτε να με σουβλίζετε κάθε φορά που σας καλώ? Είστε εκεί μια φάρα από κλειδαράδες. Και με έχετε έτσι, τη ζωή μου έχετε καταστρέψει. Έλα τελευταία, Μαρία. Αφήστε το να μιλήσει. Με το αφήνω να μιλήσει. Πες το, Μαρία. Μισό λεπτάκι, δράση για το κάτι άλλο, λέγεται παρακαλώ. Είστε από τη δράση, καλέ. Δεν είμαι κλειδαράς. Ναι, για πείτε μας. Καλή συγγνώμη τότε για όλα. Καλή. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια. Γιατί ως γνωστός στον κόσμο που φτιάχνουμε δεν περισσεύει κανείς. Δράση για το κάτι άλλο και εθελοντές και απασχολούμενοι και συνεργασία με εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, φιλοξενία, δημιουργικά εργαστήρια, της τρελής, επισκεφτείτε το site τους. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσουμε, θα παίξουμε το τελευταίο μας παιχνίδι για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας πάνω από μια μισή ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρεές σας στο σώμα φίλων ΑΜΕΑ Δράση για το κάτι άλλο. Υποστηρίζετε τη δράση σας, δράσεις και διαχρονικά. Μπορείτε να γίνετε εθελοντές. Μπορείτε να γίνετε μέλη της δράσης για το κάτι άλλο. Μπορείτε με μια απλή κοινοποίηση των δράσεών τους να ευαισθητοποιήσετε και άλλο κόσμο για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό έργο που κάνουν. Και όταν με το καλό ανοίξουν τα πράγματα, μπορείτε να περάσετε και απ' έξω εκεί στην Παπάφη. Θα τους πείτε και ένα γεια. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Και έχουν και έναν υπέροχο σκοπό. Και το επόμενο μας τελευταίο παιχνίδι είναι λίγο kinky, λέγεται «Μαζί μου συμπληρώνεσαι». Αυτό είναι ο δικός μου τίτλος. Συμπληρώνουμε τη φράση «Το σεξ μαζί μου είναι σαν κάτι». Και πάμε να το δικαιολογήσουμε και να το περιγράψουμε με μία ακόμα ατάκα. Οι improviser μας βγαίνουν κατά βούληση από τις κρυψόρες τους εκτός κάμερας. Και καλά, έχει γίνει στρελής εδώ πέρα. Ξεκινάμε με το... Αμάν. «Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι». Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός για να περάσεις.
Το σεξ μαζί μου... Το σεξ μαζί μου είναι σαν πορτοκαλί φανάρι. Τρέχεις για να φτάσεις. Θα να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Έπρεπε εκείνη ακριβώς τη στιγμή να αγκαζώσεις. Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Όλοι κορνάρουν. Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Μπορεί να έρθει κάποιος από πίσω και να σε χτυπήσει. Οπα! Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Εσύ μη σταματήσεις. Το σεξ μαζί μου είναι σαν να σταματάς σε πορτοκαλί φανάρι. Σωστά το κάνω, αλλά προκαλούνται ατυχήματα. Τέλεια. Επόμενη λέξη. Επόμενη. Το σεξ μαζί μου είναι σαν λιγμένο ροκφόρ στην πίσω γωνία του ψυγείου. Το σεξ μαζί μου είναι σαν λιγμένο ροκφόρ. Το σεξ μαζί μου είναι σαν λιγμένο ροκφόρ. Μυρίζει άσχημα. Ανά, είσαι μιούτ, δεν σ' ακούμε. Το μικρόφωνο σου κάτι έχει. Βγες και κάθεμα. Το σεξ μαζί μου είναι σαν ροκφόρ. Πραγματικά δεν ξέρω σε ποιους αρέσει. Το σεξ μαζί μου είναι σαν ροκφόρ. Μούχλα. Το σεξ μαζί μου είναι σαν λιγμένο ροκφόρ. Μη κοιτάς, μη κοιτάς. Το σεξ μαζί μου είναι σαν λιγμένο ροκφόρ. Είμαι μούχλας, αλλά μετρώτε όλες τις πίτσες. Πολύ ωραία. Επόμενο, παιδιά μου, το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Σαν. Σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ, γι' αυτό ζεις και το ξέρω. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά... Σαν την πρώτη γουλιά καφέ, γίνεσαι τούρμπο. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Πρέπει να προσέχεις μην κάποιες τη γλώσσα σου. Ωραίος. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ, είναι γαμάτο το πρωί. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Συνήθως κοιμάσαι. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Πρώτα μυρίζεις και μετά πίνεις. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Βοηθάει στον πονοκέφαλο. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Το έχεις ανάγκη, ρε φίλε. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Θα πάει η μέρα σου γαμιώντας. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την πρώτη γουλιά καφέ. Αμέσως μετά σε πιάνει θέση μου. Επόμενο. Το σεξ μαζί μου... Όπα, είναι σαν... Το σεξ μαζί μου είναι σαν... Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Σαν το Πάσχα. Ανάσταση. Πάμε. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Κάνεις τόσο καιρό νηστεία, φαντάσου μετά πως είναι το τσιτσί. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα, η αγαπημένη μου στάση είναι αυτή. Ωραία, φύγε από εδώ. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Δεν ξέρεις γιατί ακριβώς γιορτάζεις. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Μύτη, μύτη, κόλο, κόλο. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Όλοι έρχονται τα τελευταία 5 λεπτά. Το σεξ μαζί μου... Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Θέλω να είσαι ντυμένο κουνελάκι. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Για να έρθει η Ανάσταση πρέπει να περάσει μια εβδομάδα κατάφλα. Το σεξ μαζί μου είναι σαν την Ανάσταση. Έχει πολλούς πιστούς. Εκτός θέματος, βέβαια. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Εντάξει, είναι λίγο βαρετό. Κάτσε λίγο ρε παιδί μου να τα πω. Είναι λίγο βαρετό, αλλά μετά θα φας μαγειρίτσα. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Δεν υπάρχει, γιατί νηστεία. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Ανάβω παντού λαμπάδες. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Το κάνουμε τριήμερο στο χωριό κάθε χρόνο μαζί με τη γιαγιά σου.
Πάμε. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη... Μεγάλο Σάββατο. Κάποιο πέρα, νόημα. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το Πάσχα. Έχει χαρές, αλλά έχει και στεναχώρια πολύ. Το σεξ μαζί μου... Και κάπου εδώ, ολοκληρώ. Έλα κάμερα. Έλα. Το σεξ μαζί μου σαν τη webcam, πρώτα σκοτάδι και μετά που Γιάννης αναβολιστάζει. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε μαζί μου το σεξ μαζί μου και αυτή η improv παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και που ενισχύσατε και την δική μας δουλειά, αλλά και την πολύ πολύτιμη δουλειά του Σωματείου Φίλων Αμαία Δράση για το κάτι άλλο. Ελπίζω να περάσετε καλά, όσο καλά περάσαμε κι εμείς. Κάτι που θέλετε να πείτε, παιδιά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ξεχάστε όλα όσα είπαμε. Αυτό, ό,τι μένει στο δω. Ή και όχι. Ναι, γιατί θα μείνουν όλα μεταξύ μας και public στο YouTube. Από εμάς, τα καλύτερα για όλους σας. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Να μας ακολουθήσετε αν θέλετε στο Facebook και στο Instagram, τόσο εμάς, ως θέατρο, όσο και την δράση για το κάτι άλλο. Μπορείτε να συνεχίσετε τις δωρεές σας φυσικά και μέσω PayPal και μέσω Εθνικής Τράπεζας, να επισκεφτείτε το site να μάθετε για τις δράσεις τους και φυσικά αν θέλετε να επισκεφτείτε και εμάς να μάθετε και για τις δικές μας δράσεις ως θέατρο. Το improv το ξεκινήσαμε από τον χειμώνα και είναι η τρίτη μας συνεχής παράσταση και ελπίζουμε και σε επόμενες. Μείνετε συντονισμένοι για τις δράσεις μας, γιατί θα ανακοινώσουμε διάφορα πράγματα στο πολύ, πολύ, πολύ κοντινό μέλλον. Ιωάννα. Κοιμήθηκε, παιδιά, αυτό ήταν. τι λέει καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε. Γεια. Είστε υπέροχοι. Ένα γεια από το Μάριο. Γεια. Γεωργής. Γεια. Μαριαλένα. Bye. Άννα. Γεια. Μαρία. Γεια. Κωνσταντίνα. Γεια σας, παιδιά. Ηλίας. Γεια σας, κοπέλα. Λίδα. Γεια σας. Ιωάννα. Γεια σας. Φιλιά πολλά και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στα επόμενα.